καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση. Άλλο ένα πρωινό, είμαστε εδώ κοντά σας να σας κρατήσουμε πρώτα απ' όλα παρέα, να σας πούμε την πρώτη καλημέρα της ημέρας σας και έπειτα να συζητήσουμε, να μάθουμε, να ενημερωθούμε για όλα τα θέματα που απασχολούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή επικαιρότητα. Είμαι η Έλενα και σας στέλνω πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη και ευχάριστη ημέρα. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου, σε μια εβδομάδα τελειώνει και ο πρώτος μήνας του 2014. Εμείς θα είμαστε εδώ και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και μέχρι τα τέλη κοντά Μαΐου θα είμαστε εδώ κάθε πρωί από τις 7 έως τις 9. Μας μένουν περίπου άλλη μια μισή ώρα περίπου μέχρι να τελειώσουμε. Είναι αρκετή ώρα για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Είναι αρκετά βέβαια με δηλώσεις... Κόντρες ακούστηκαν εχθές μετά την προκήρυξη του Χριστόδουλου Ξηρού. Η αντιτρομοκρατική είναι σε ετοιμότητα να προλάβει το χτύπημα, στο οποίο αναφέρθηκε και στο βίντεο που ανέβηκε στον διαδικτυακό τόπο Indy Media. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως και στην πορεία. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, γιατί σήμερα γιορτάζει ο Αναστάσιος, η Αναστασία και ο Τιμόθεος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει σήμερα. Και να πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Πριν από αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι σας θέλουμε στην παρέα μας. Θέλουμε να σας ακούμε, να παίρνουμε τα μηνύματά σας, να τα διαβάζουμε, να μας στέλνετε τα βίντεο που θέλετε να παίξουμε και όλα αυτά μπορείτε. Αρχικά να σας ακούσουμε και να μιλήσουμε μέσα από το τηλέφωνο 211-55-5500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας, τα βίντεό σας και οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων θέλετε. Στο email μας, πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr, καθώς και στο Facebook ή στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Και όπως είπα πριν από λίγα λεπτά, για να πάμε να δούμε λίγο τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, την 22η μέρα του Ιανουαρίου, ξεκινάμε με το 1506 μετά Χριστόν, όταν οι πρώτοι 150 Ελβετοί στρατιώτες φτάνουν στο Βατικανό για να αποτελέσουν τη φρουρά του Πάπα, ή αλλιώς όπως έγινε γνωστή ως Ελβετική φρουρά. Το 1830, με το πρωτόκολλο του Λονδίνου, η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος. Το 1863, ο Όθωνας και η δυναστεία του κηρύσσονται έκτοτε από την Ελλάδα και επικυρώνεται το δημοψήφισμα του Νοεμβρίου του 1862 για την επιλογή νέου βασιλιά, που ήταν ευνοϊκό για τον Άγγλο πρίγκιπα Αλφρέδο. Το 1870 ιδρύεται στη Γερμανία η Deutsche Bank, μία από τις μεγαλύτερες μέχρι και σήμερα τράπεζες του κόσμου. Το 1918, στρατιωτική στάση στη Λαμία κατά της επιστράτευσης που έχει διατάξει η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, καταστάλλεται με βίαιο τρόπο. Και τέλος, το 1938, η Ελλάδα νικά την Παλαιστίνη με 3-1 στο Τελ Αβίβ, με 2 γκολ του Κλεάνθη Βικελίδη και 1 του Αντώνη Μιγιάκη. Είναι η πρώτη εκτός έδρας νίκη στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, την 22η ημέρα του Ιανουαρίου. Και να πάμε να δούμε και ποιες είναι οι σημαντικές προσωπικότητες, οι πιο γνωστές μάλλον σημαντικές προσωπικότητες, που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Ξεκινάμε με το 1561, όταν γεννήθηκε ο Francis Bacon, γνωστός και με το εξελινισμένο όνομα Φραγκίσκος Βάκον. Είναι ο Άγγλος φιλέλληνας, πολιτικός και φιλόσοφος. Το 1906 γεννήθηκε ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας, ο Μενέλαος Λουντέμις, με το ένα και μοναδικό καταπληκτικό του διήγημα, το «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Να πούμε ότι ο Μενέλαος Λουντέμις πέθανε στις 22 πρώτου... Ναι, πέθανε στις 22 πρώτου το 1977. Άρα δηλαδή σήμερα ο Μενέλαος Λουντέμις και γεννήθηκε σαν σήμερα και πέθανε σαν σήμερα. Και το 1946 γεννήθηκε ο Μάλκομ Μακλάρεν, ο Βρετανός παραγωγός και μάνατζερ των Sex Pistols και των New York Dolls. Θεωρείται ο πατέρας της μουσικής punk. Να δούμε ποιες είναι και οι προσωπικότητες που έχουν πεθάνει, έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Ξεκινάμε το 1848, όταν πέθανε ο Πανούτσος Νοταράς, ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και πολιτικός. Το 1901 πέθανε η Αλεξανδρίνα Βικτόρια, η πριγκίψα του Αγγλικού θρόνου, που ως Βασίλισσα Βικτόρια σημάδεψε τον 19ο αιώνα στη Μεγάλη Βρετανία και η εποχή της ονομάστηκε Βικτοριανή. Το 2005 πέθανε η Κονσουέλο Βελάσκες, η Μεξικάνα συνθέτρια και πιανίστρια. Ένα γνωστό της τραγούδι που έχει συνθέσει είναι το «Μπέσαμε Μούτσο», το οποίο μπορούμε να το ακούσουμε και πιο μετά. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Έχουμε εδώ πέρα τον Ανέστη και τον Κώστα, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες τους.
Επίσης, σαν σήμερα να πούμε πως πέθανε, όπως είπαμε, και ο Μενέλαος Λουντέμις. Το είπαμε πριν από λίγο, απλά το ξαναεπαναλαμβάνουμε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Και στο σημείο αυτό, όπως κάθε μέρα, να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά στα κυριότερα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων, ξεκινώντας με την εφημερίδα Τα Νέα. Ειδικά μισθολόγια λοιπόν, κερδισμένοι οι ένστολοι και χαμένοι όλοι οι άλλοι. Κέντρο-αριστερά, αγκαλιάζουν τους 58 οι τρεις της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ερντογάν, μια επίσκεψη με σημασία. Ενώ Ξηρός Γιωτόπουλος, ο ενδεκαετής εμφύλιος της 17 Νοέμβρη. Στη δικαιοσύνη αλλάζουν όλα σε άδειες και προφυλακίσεις. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι νέες αποδοχές και τα αναδρομικά που δικαιούνται. Αυξήσεις έως 30% στους ένστολους μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναλυτικοί πίνακες για όλους τους βαθμούς. Οι βασικοί μισθοί θα αυξηθούν από 8 ευρώ έως 464 και τα επιδόματα από 3 ευρώ έως 178. Ο Σταθάκης αδειάζει τον Τσίπρα για το επαχθές χρέος. Ενώ η 14χρονη Σταυρούλα συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι είμαι παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σκάκι. Σκληρή επίθεση από Μπαρόζο και Βαν Ρομπέι. Οι Βρυξέλλες εγκαλούν τον Ερντογάν για το Κυπριακό. Στην εφημερίδα Το Έθνος, ο εμφύλιος της τρομοκρατίας. Γιατί ο Γιωτόπουλος καταγγέλει τον Χριστόδουλο ως χαφιέ. Οι πυρήνες στηρίζουν τον Ξηρό και κατηγορούν τον Γιωτόπουλο. Ένας χάκερ αναλύει στο Έθνος το βίντεο προκήρυξη. Τι θα ρωτήσουν Άκη, Βίκη και Ζήγρα, δύο λογαριασμούς με μίζες 24 εκατομμυρίων, ψάχνουν οι Ελβετοί εισαγγελείς. Γρίφος με την Τρόικα, κάρτα από τον Ντάισελμπλουμ για τις καθυστερήσεις. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Ισχυρό προβάδισμα, έρευνα της Public Eye για την εφημερίδα των συντακτών. Δημόσιοι υπάλληλοι, βαθμολόγηση με ποσοστώσεις. Ενώ πρεμιέρα με την παρουσία στελεχών Πασόκ και Δημάρ, η Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη έγιναν οι 58. Αγώνας μέχρι τη δικαίωση για τους γιατρούς του ΕΟΠΗ, ενώ εισβολή σε σπίτια αναρχικών από την ελληνική αστυνομία. Και πάμε και στον αγγελιοφόρο, στη μεγαλύτερη εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, όπου διαβάζουμε ότι στη Θεσσαλονίκη οι γιατροί αποφάσισαν κινητοποιήσεις. Blackout σε ΕΟΠΗ και νοσοκομεία. Κοντά στη Δημάρ, ο κύριος Καστανίδης. Δύο νεκροί σε αίματηρη συμπλοκή στη Νεάπολη, ενώ γκρίνια στη δημοτική ομάδα του Γιάννη Μπουτάρη. Μάλλον, πριν πάμε στην επόμενη εφημερίδα, να διαβάσουμε και λίγο κάτω-κάτω, που διαβάζουμε παρέμβαση εισαγγελέα για το μπάχαλο με τα τραπεζοκαθίσματα στη Θεσσαλονίκη, μιας και έχει γίνει χάος μετά τα παράνομα τραπεζοκαθίσματα και τις αυθαίρετες κατασκευές σε πεζοδρόμια και πλατείες. Πάμε στην εφημερίδα ο Ριζοσπάστης. Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπαραθέσεις και κοροϊδία για τους λαούς. Συνεχίζονται λοιπόν οι αντιπαραθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το ρόλο της Τρόικας και τα μνημόνια που ταυτόχρονα αξιοποιούνται με στόχο τον αποπροσανατολισμό των εργαζομένων και τον εξοραϊσμό των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πετυχημένο το ξεκίνημα της πανελλαδικής κινητοποίησης για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Πάμε στην εφημερίδα Η Αυγή. Σήμερα στις 3 η ώρα το μεσημέρι η πολιτική κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Τελευταίος αποχαιρετισμός στον συνάδελφο Κώστα Φιλίνη. Γράφουν για τον πρωτοπόρο της αριστεράς Λουτσιάνα Καστελίνα, Παύλος Κλαβδιανός, Πάνος Τριγάζης, ο σύνδεσμος φυλακιστέντων και εξοριστέντων αντιστασιακών και υπάρχει και ποίημα του Μανώλη Γλέζου «Η θεωρία των παιγνίων». Χάνουν λοιπόν τους τρομοκράτες, διαβάζουμε ακριβώς από κάτω, πιάνουν τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επίκαιρη ερώτηση Τσίπρα για την ημερομηνία των αυτοδιοικητικών εκλογών. Παράνομη και σπάταλη η μεθόδευση Μιχελάκη. Ενώ Κομισιόν φτώχεια και με ανεργία και με δουλειά. Πάμε στην εφημερίδα Η Δημοκρατία. Αλτ στο δρόμο για τα χρέη. Αποκάλυψη. Έλεγχη από ειδικά περιπολικά της τροχέας συνδεδεμένα με το TaxisNet. Κατευθείαν αυτόφορο για όσους οφείλουν πάνω από 5.000 ευρώ στο δημόσιο. Στρατιώτης του Ιησού, ο 14χρονος Γιάννης Γρηγοριάδης, ο οποίος είναι από 4 χρονών στο ιερό, που χειροθετήθηκε αναγνώστης από τον Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής. Γιος Ελληνίδας του Δουνουτού νεκρός στην Καμπούλ μετά την επίθεση Ταλιμπάν στην ταβέρνα Ντι Λιμπάν. Το ερωτικό κρυσφύγετο του Ολάντ ενώ κυτρινόμαυρες μπουλντόζες.
Πάμε στην εφημερίδα «Η Ελευθεροτυπία». Οι διαφθοραμένοι, οι κυβερνήσεις πέφτουν. Δημόσια διοίκηση. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του Γενικού Επιθεωρητήρα Κιντζή. Προϊστάμενοι δόοι και πολεοδομιών με λογαριασμούς που δεν δικαιολογούνται. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν δίνουν εξηγήσεις για το που πάνε οι χορηγήσεις. Ενώ συμπαιχνία στους Δήμους για να σπάνε τα έργα ώστε να γίνονται απευθείας αναθέσεις. Νέα εγκύκληρος, κληρονομιά μόνο αν πληρωθούν οι φόροι. Ενώ ανασφάλιστη 2 στους 5 εργαζόμενους, μαύρη εργασία. Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για τρύπα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μιλάει ο Σταϊκούρας. Εντολή Σαμαρά αλλάζουν και το καθεστώς των προφυλακίσεων. Ενώ αναπάντητα ερωτήματα για τη φυγή Ξηρού από Γλέζο και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στην εφημερίδα «Η Εσπρέσο». Συνελήφθη πάλι το σατανικό ζεύγος Κυριακή Κάλφα Ηλίας Ξημεράκης. Κόλπο με χρυσή διαθήκη. Ο αμύθιτος θησαυρός της Ελληνοεβραίας και τα δολώματα για τα θύματά τους. Αριστερά βλέπουμε μία όχι πολύ ντυμένη Δεσποινής, η οποία είναι η αδιόριστη δασκάλα, κάνει θράφστης της Πασαρέλης. Είναι η Ισμήνη Νταφοπούλου και είναι μοντέλο του πρωινού στον Αντένα που άλωσε την πόλη. Όμορφη δασκάλα. Σίγουρα θα έχει τον δικό της τρόπο να δίνει τα μαθήματα στα παιδιά. Και πάμε στην ναυτεμπορική, όπου διαβάζουμε βιβλία στοιχεία με νέες φορολογικές διαδικασίες. Διευκρινήσεις δίνει το Υπουργείο για εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες. Καταργείται μια μεγάλη σειρά υποχρεώσεων. Στο Υπουργείο Εργασίας υπάρχει περιορισμός της ανασφάλιστης εργασίας. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ενδοκυβερνητικές διαφωνίες λόγω ΠΑΣΟΚ. Επανεξετάζεται ο σχεδιασμός για τις εμπορικές μισθώσεις. Ενώ στην Τρόικα ζητείται προσύμφωνο πριν από τη δόση. Διατηρούνται έντονες πιέσεις, γενικός δείκτης υποχώρησε 1,95%, τα ομόλογα συνεχίζουν την πτώση. Και πάμε στην εφημερίδα «Ημερησία», νέο σήμα κινδύνου για την κτήματα αγορά. Περαιτέρω πτώση των τιμών 10% το 2014, προβλέπει η Fitch. Συνολική μείωση της αξίας των ακινήτων κατά 42% στα χρόνια της κρίσης. Λίγο πιο κάτω, αισιόδοξη έκθεση για τις ελληνικές τράπεζες. Εισρωή καταθέσεων 30 δισευρώ βλέπει η Morgan, ενώ επενδυτικές συστάσεις για Πειραιός και Άλφα. Και τέλος, στην εφημερίδα «Το Κέρδος». Στην ημερήσια οικονομική αυτή εφημερίδα διαβάζουμε εντονότατες αντιδράσεις στα εξοντωτικά πρόστιμα προκαλούν δεύτερες σκέψεις. Εισηγήσεις για την διόρθωση του ποινολογίου της εφορίας. Ποιες διατάξεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο του οικονομικού επιτελείου. Η Άρτεμιση ρίκνωσε την ανασφάλιση εργασία, απέδωσε το σύστημα, λέει ο Υπουργός Εργασίας Ιωάννης Βρούτσης. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και στο σημείο αυτό, όπως κάθε μέρα, να περάσουμε να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα από τις κυριότερες αθλητικές μας εφημερίδες, ξεκινώντας με την εφημερίδα Το Φως των Σπορ. Χωρίς 7 στην Τρίπολη Ολυμπιακός. Στην πηγή λιποθυμάνε. Κλεισμένος ο Ιμπραήμ και ο καπετάνιος της Λέσβου, ο Γιώργος Μανούσος, με συγχωρείτε, που οδηγεί την Καλονή στο πρώτο της ταξίδι στη Σούπερ Λίγκα, μιλάει στο Φως. Αυτός που κατέστρεψε τα όνειρά μας. Μεγάλη ρουμανική ιστοσελίδα θυμήθηκε τα 3 γκολ του Μίτρογλου στα Μπαράστα, τα οποία ουσιαστικά απέκλεισαν τη Ρουμανία από το Μουντιάλ. Ενώ αριστερά βλέπουμε ένα πολύ όμορφο μικρούλι μωράκι, κάτω αριστερά, βλέπετε και στους δέκτες σας, το οποίο φοράει ένα φορμάκι European Champions 2012, ένα φορμάκι του Ολυμπιακού, και είναι η μικρή μπεμπούλα που θα την ονομάσουν Δανάη. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και από το Φως, και πάμε στην εφημερίδα Live Sport, σήκω μπάρλο για να δεις. Ιστορική στιγμή, χθες στις 8 η ώρα το πρωί μπήκε η μπουλντόζα στα ιερά χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας και το όνειρο όλων των αεκτζίδων άρχισε να γίνεται πραγματικότητα μετά από 11 χρόνια. Τρελάθηκε ο κόσμος, κοσμοσυρωή οπαδών από όλη την Αθήνα για να δουν τις προπαρασκευαστικές εργασίες που ξεκίνησαν για τον ναό. Αποθέωσαν μέχρι και τον οδηγό του Εσκαφέα. Στρατός, το γήπεδο το γήπεδο θα τελειώσει το 2015, όπως έχει πει ο Μελισανίδης. Δυνατό μπάσιμο της ΑΕΚ για Τριάδη, ενώ πάνω αριστερά, ντεμπούτο με ΠΑΟΚ, είπε όχι ο Λαγός, έφερε Τούντορ με σύσταση Πράνιτς. Εξετάζονται οι Λασπατζής και Παρασκευάς. Πάμε και στην εφημερίδα Sport Day. Ο Μάικ Μπατίστ αποκαλύπτει στη Sport Day τα μυστικά που κάνουν ανίκητο τον Παναθηναϊκό. Έτσι το σηκώνουν. Δεν συμφώνησε ο Λαγός, στο προσκήνιο ο Όλσεν. Ανάλυση. Το εύκολο γκολ του Παναθηναϊκού ενώ ταλέντο από Κροατία δοκιμάζεται στο Κοροπή. Ο ΠΑΟΚ βλέπει και κρίνει ενώ η Ξάνθη αν είναι δυνατόν. Ρεπορτάζ και παρασκήνιο για τις εκτός, μιας και εκτός ομάδας τέθηκαν δύο παίκτες της ΚΑΠΑ 20.
επειδή φωτογραφήθηκαν με τον Πράνιτς. Ένα αστέρι γεννιέται, ενώ στον Ολυμπιακό κάτι ψήνεται. Πάμε και στην εφημερίδα Goal News. Αμόκ για μία μπουλντόζα. Δελήριο ενθουσιασμού στον κόσμο της ΑΕΚ και την επιστροφή ζωής στη Νέα Φιλαδέλφια. Με τα πρώτα βήματα για την Αγία Σοφιά. Μεταγραφικό ντου και focus σε τρία ταλέντα. Ο Μελισανίδης ολοκληρώνει την ΑΕΚ της Football League. Σε πρώτο πλάνο, Ανέστης, Αραβίδης και Λαμπρόπουλος, κλεισμένος και ο Σαρής. Διερευνητική επαφή για τον Τριάδη, τσεκάρει το μέλλον του Ανδρεόπουλου της Κέρκυρας, Καραχάλιο της Καρδίτσας και Καρανίκα της Λάρισας. Ευλογεί αυτός ο παίκτης, ο Ράμελ Καρή, μιλά στον γκολ και αποθεώνει τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Πάγος Ελαγό, φουλ για Όλσεν. Πάμε και στην εφημερίδα Η Γάτα. 10 παιχνίδια στο κουπόνι, 2 μονά αποδεκτά. 6 σούπερ αποδόσεις στα κύπελα. 3 χ, το πρώτο στο ημίχρονο, 1 σάσος και 2 επιλογές με 2-3 γκολ που πληρώνουν από 1,80 έως και 3,60. Στο Ξάνθιο Ολυμπιακός, ο παδί πάω ξαπηγάδια λόγω Γκαρσία. Το ατού Κολοβέτσιου κουμπώνει με όλους τους υποψήφιους. Είναι ο Σάρος ο καθηγητής με 44,48 απόδοση. Ο Αλαφούζος για το παν και τους κρατάει σε απόσταση. Τι κάνει επιφυλακτικό τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Ενώ επιστρέφει η Τζένοα για τον Ολαϊτάν. Στραμμένη στον Ιγυριανό η προσοχή των Ιταλών. Πάμε και στην εφημερίδα Η ώρα των σπόρων. Αφού διαβάσαμε και σε προηγούμενα μάλλον πρώτο σέλιδα για την κυτρινόμαυρη μπουλντόζα. Όπως είναι φυσιολογικό, το πρώτο σέλιδο της ώρας είναι αφορά την μπουλντόζα και τις πρώτες εργασίες στο γήπεδο της Αγίας Σοφιάς. Επιτέλους, Θεέ μου, το όνειρο άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Η ιστορία αρχίζει να γράφεται. Μπήκε μπουλντόζα για τον ναό. Διάπλατα τα χαμόγελα και ρίγη συγκίνηση σε όλους τους ενωσίτες. Εκατοντάδες άτομα πέρασαν εχθές από τη Νέα Φιλαδέλφια. Νικοστράτος, έτοιμη Αγία Σοφιά. Η Αγία Σοφιά το 2015, όπως έχει πει και ο Μελισανίδης. Ενώ η Έφη Αποστολάκη ξεκινάει το όνειρο όλων των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ. Την Παρασκευή τον ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Ενώ έφυγε ο Κώστας Κουδούνας, το πρώην μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΑΕΚ και των Supporters και χορηγός των τμήματων υποδομής, απεβίωσε χθες το πρωί σε ηλικία 47 ετών. Στην εφημερίδα Η Πράσινη, Special No One. Έβγε κύριε Σκινδύλια, αυτό θα πει οικονομία. Ο νέος εφιάλτης των Γαβρών είναι εδώ. Μπράβο στον Ολυμπιακό, μας δυσκόλεψε. Η ατάκα για τον αιώνιο πελάτη. Ο James Gist μιλάει μόνο στην Πράσινη λίγες ώρες μετά το πάρτι. Περήφανος στρατιώτης πετάει για το 4x4. Πάνω πλέον στην πόλη ο Παναθηναϊκός για να μείνει αίτητος και απέναντι στην Φενέρ. Φουλ για Όλσεν, νέες επαφές με Ίντερ για να κλείσει ο Δανός Χαφ. Και με τέτοια μυαλά θα πάμε μπροστά. Πράσινη αγκαλιά, σκέψη στον Παναθηναϊκό για να τους εντάξει στις ακαδημίες του. Πάμε και τέλος στην πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωταθλητής. Σε όλα τίποτα δεν χάθηκε, θα ξαναβρούμε τον δρόμο μας μαζί για την κορυφή. Ένα, θέλει φρεσκάρισμα και αλλαγές στη γραμμή των γκάρντ. Ο Ολυμπιακός πληρώνει ακριβά την απώλεια του Λό και τρία έκανε και επικοινωνιακό λάθος ο Μπαρτζόκας. Κύριος Πρόεδρος, βρείτε τα μεταξύ σας. Ποιοι παίκτες ξεχωρίζουν για την άμυνα, η λίστα του Μίτσελ. Ένα όνομα ξεχωριστό, ο Σάντσεθ. Οι περιπτώσεις Φιγουέρας, Ζεκάστρο, Ρουίθ και άλλες λύσεις, ενώ γκρίνια του coach για τον άξονα. Τι παραπάνω ζητάει από το Σεντιγκά, Μασάντο και Πελέ, η προνομιακή κάρτα μέλους, σε στέλνει Old Trafford. Παίκτης του Ολυμπιακού, 22χρονος, μέσος αποκαλύπτουν οι Νορβηγοί. Έκλεισε και ο Αμπντή Ιμπραήμ. Αυτά λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων. Και πριν να πάμε σε ένα διάλειμμα, να διαβάσουμε μάλλον πρώτα τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι και αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Ξεκινάμε με το πρωτοσέλιδο. Σαπίζουν τα ιστορικά Airbus. Το Taipei αναζητεί μνηστήρες για τα καθυλωμένα αεροσκάφη της πρώην Ολυμπιακής. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο, το 2035 δεν θα υπάρχουν φτωχές χώρες. Μήνυμα αισιοδοξίας από τον πλουσιότερο άνθρωπο στο πλανήτη. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο, δίκη αστέρων. Μεγάλα ονόματα της πίστας, μάρτυρες στην δίκη υπεξαίρεσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στο τέταρτο πρωτοσέλιδο, το σκεπτικό της απόφασης, μπλόκο του Συμβουλίου της Επικρατείας στις μισθολογικές περικοπές των ενστόλων με αναδρομική ισχύ από το 2012. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι και αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Στο σημείο αυτό να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε σύντομα.
findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoongla.gr. Oh,
color in your cheeks. Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. You can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You like you, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για κάπου εδώ. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο. Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο τα θέματα που αφορούν την ελληνική επικαιρότητα. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα που επικρατεί στα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι η απόδραση. Η απόδραση και η εξαφάνιση, αλλά και το κείμενο με την επιστολή του Χριστόδουλου Ξηρού, το οποίο και αναρτήθηκε στην διαδικτυακή σελίδα στο Indymedia. Έτσι λοιπόν, να δούμε λίγο τις εξελίξεις όσον αφορά αυτό το θέμα, γιατί καθημερινά γίνονται πολλά.
Έτσι λοιπόν, με συνέχεια εφόδου σε σπίτια ατόμων που φαίνεται να σχετίζονται με τον αντιεξουσιαστικό χώρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και αναζήτηση ενός αδύναμου κρίκου στην αλυσίδα προστασίας που φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί από μέλη των πυρήνων της φωτιάς, επιχειρεί η αστυνομία να εντοπίσει τον τρομοκράτη Δραπέτη. Το χθεσινό παραλήρημα μίσους του Χριστόδουλου Ξηρού, που στρεφόταν κατά πάντων, κάνει τους επιτελείς αντιτρομοκρατικής να εκτιμούν πως ήδη έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για ένα μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα και επιχειρούν να οδηγήσουν και πάλι στη φυλακή τον Ξηρό πριν κάνει πραγματικότητα τις απειλές του. Ήδη στη Θεσσαλονίκη έγινε σύλληψη ενός νεαρού στο σπίτι του οποίου οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι βρήκαν ενοχοποιητικά στοιχεία για παράνομη δράση, ενώ είχε έρθει στο παρελθόν σε επαφή με προφυλακισμένα μέλη των πυρήνων της φωτιάς. Στην Αθήνα έγινε έρευνα σε αποθήκη του Ζωγράφου αλλά και στο σπίτι ενός ατόμου που φέρεται να έχει σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο που βρέθηκε ένα πιστόλι και σφαίρες. Να πούμε ότι από τα όσα αναφέρει τόσο στο κείμενο όσο και στο βίντεο ο Χριστόδουλος Ξηρός, οι αστυνομικοί επιχειρούν, διαβάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές, να αποκρισταλώσουν στοιχεία που ενδεχομένως να τους οδηγήσουν και στον στόχο του τρομοκράτη. Βέβαια, ο Ξηρός στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στρέφεται κατά πάντων, καλώντας σε μαζικές, αιματηρές επιθέσεις και δολοφονίες. Ενώ αναφέρει πως η μόνη προοπτική και για έξοδο από αυτή την τραγική κατάσταση είναι η σύγκρουση και η ανατροπή. Ποτέ και πουθενά, καθ' όλη τη διάρκεια του ιστορικού γίγνεσθε, δεν χαρίστηκε τίποτα. Όλα κατακτήθηκαν με αγώνες και ποταμούς αίματος. Ραβδί και φτύσιμο πρώτα απ' όλα σε υπουργούς, βουλευτές, πολιτευτές, σε συνδικαλιστές και δημοσιογράφους όπου τους πετυχαίνουμε. Οι ίδιοι φιλόδοξα και ιδιωτελή καθάρματα ενδιαφέρονται μόνο για τον προσωπικό τους πλουτισμό, αδιαφορούν για την εξαθλίωση του λαού και την κατάρρευση της κοινωνίας που αυτοί προκάλεσαν. Το τίμημα της προδοσίας τους, θάνατος. Έτσι λοιπόν, οι επιτελείς της ελληνικής αστυνομίας εξετάζουν βήμα προς βήμα την πορεία του Χριστόδουλου Ξηρού μέχρι να φτάσει στην απόδραση και διαπιστώνουν πως μεθοδικά ο τρομοκράτης κατάφερε να αλλάξει πτέρυγα στις φυλακές και στη συνέχεια να αποκτήσει στενή επαφή με τα μέλη της οργάνωσης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς που κρατούνται επίσης στον Κορυδαλό. Στη συνέχεια, ενδεχομένως να απέκτησε σχέσεις με ασύλληπτα μέλη των πυρήνων της φωτιάς, ενώ φρόντισε να είναι τυπικός στις 6 προηγούμενες άδειές του, ώστε να αποκοιμήσει τις αρχές ως προς το ενδεχόμενο της απόδρασης. Πηγές στην ελληνική αστυνομία δεν αποκλείουν ωστόσο το ενδεχόμενο Χριστόδουλος Ξηρός να έχει έρθει σε επαφή το τελευταίο 15μηνο που λάμβανε άδειες και με ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη. Και αυτό γιατί η αστυνομία δεν κατάφερε ποτέ μέχρι σήμερα να ταυτοποιήσει 6 δακτυλικά αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στις διάθηκες των οδών Πάτμου και Δαμάρεως, αλλά και στο σπίτι του καταδικασμένου ως αρχηγού της οργάνωσης Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στους Λειψούς. Να πούμε ότι στο μεταξύ στον απόϊχο της καταγγελίας που είχε κάνει πριν από 10 περίπου μέρες στην εκπομπή του Μέγκα Ανατροπή, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ότι για την περίπτωση του Χριστόδουλου Ξηρού υπήρξε παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη από την πλευρά του συνηγόρου, διευκρίνησαν εχθές ότι δέχθηκαν παράπονο αίτημα από τον συνήγορο του Χριστόδουλου Ξηρού, τον κύριο Ραγκούση, ότι ενώ ο πελάτης του πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου να πάρει άδεια, εντούτοις το θέμα δεν έμπαινε ούτε στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου των Φυλακών. Όπως αναφέρθηκε από τον συνήγορο του πολίτη, εστάλει προς τη διεύθυνση των φυλακών έγγραφο, ζητώντας να υπάρξει πληροφόρηση για ποιο λόγο το αίτημα για άδεια του Χριστόδουλου Ξηρού δεν εισάγεται στην ημερήσια διάταξη. Τελικά, όπως αναφέρει ο συνήγορος του πολίτη, το θέμα μπήκε στην ημερήσια διάταξη, ωστόσο η απάντηση για άδεια στον Ξηρό τότε ήταν αρνητική. Τη διαμάχη πάντως μεταξύ των μελών της 17 Νοέμβρη που κρατούνται στον χρόνο στον Κορυδαλό και η οποία χρονολογείται από τον καιρό που η αντιτρομοκρατική συνελάμβανε ένα προς ένα τα μέλη της οργάνωσης που είχε αιματοκυλήσει για 30 χρόνια τη χώρα, φαίνεται πως αναζωπηρώνει η προνομιακή συμπεριφορά προς τον Χριστόδουλο Ξηρό στον Κορυδαλό αλλά και η σχέση του με τη νέα γενιά τρομοκρατών υπό την προστασία των οποίων φαίνεται να βρίσκεται. Να πούμε πως ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, με επιστολή του περιγράφει τον άλλοτε σύντροφό του στην οργάνωση ως έναν άνθρωπο των αρχών και αναφέρει χαρακτηριστικά. Αφού ο Χριστόδουλος είναι τόσο επικίνδυνος τρομοκράτης, γιατί όταν το 2011 έβαλε φωτιά στο κελί του, αντί να τον τιμωρήσουν όπως θα όφυλαν, τον επιβράβευσαν ικανοποιώντας του και τα 3 του αιτήματα, μεταφέροντάς τον στις πτέρυγες. Γιατί του έδωσαν το ελεύθερο να πηγαίνει καθημερινά όπου θέλει, στο αρχιφυλακείο, στους πυρήνες, στους σημαντικότερους ποινικούς. Πάντως, το χθεσινό κείμενο
ανακοίνωση του προφυλακισμένου για συμμετοχή στην εργάνωση συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς Γεράσιμου Τσάκαλου, δείχνει με τον πλέον εμφανή τρόπο πως ο Χριστόδουλος Ξηρός βρίσκεται πλέον υπό την ομπρέλα σύλληπτων μελών της πλέον δραστήριας τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς αναφέρει: «Μπορεί οι λέξεις να διαφοροποιούνται, αλλά οι πράξεις μας ενώνουν. Μάλλον, αλλά οι πράξεις μας ενώνουν. Συντροφικούς χαιρετισμούς στον αντάρτη πόλης Χριστόδουλο Ξηρό, πυρήνας φυλακής, σίγμα πι φύτα». Και ένα κάτι γράμματα κωδικός είναι μάλλον αυτός. Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με τη 17 Νοέμβρη. Σύμφωνα με τις αρχές, οι συλληφθέντες για τη 17 Νοέμβρη είχαν χωριστεί εξ αρχής σε δύο ομάδες, όπου στη μία η Γήτο, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, και είχε μαζί του τον Βασίλη Τζορτζάτο, ενώ στην άλλη επικεφαλής ήταν ο Δημήτρης Σκουφοντίνας, έχοντας στον πλευρό του τους αδελφούς Ξηρούς. Μάλιστα, η κόντρα είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που ο Χριστόδουλος Ξηρός είχε επιτεθεί το 2009 στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο και στον Βασίλη Τζορτζάτο, με τον αρχηγό της οργάνωσης να αναφέρει προς τους σοφρονιστικούς: «Πηγαίνοντας για επισκεπτήριο την 28η ημέρα του Ιουλίου του 9 μαζί με τον Τζορτζάτο, όταν φτάσαμε στο ύψος του καφενείου, ο Ξηρός άρχισε να βρίζει. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς έλεγε, επειδή γενικά βρίζει και είναι αναξιόπιστος. Οι υπάλληλοι στάθηκαν μπροστά του, αλλά αυτός πέταξε αντικείμενα εναντίον μας και σε εμένα και στον Τζορτζάτο. Από τα αντικείμενα αυτά, κάποιο γυαλί με χτύπησε στο δεξί μου χέρι. Ενώ συνέχιζε να πετάει αντικείμενα, εμφανίστηκε ο Κουνταρδάς βρίζοντας: Θα σε σκοτώσω μέσα στη φυλακή. Εγώ θα σε σκοτώσω». Ο Κουφοντίνας ήταν πίσω του και του έσπρωξε ένα τραπέζι και εκείνος το πήρε και το πέταξε. Για το ίδιο περιστατικό, διάφορες λεπτομέρειες και περισσότερες είχε δώσει και ο Τζορτζάτος. Να πούμε πως σε αντίθεση με την ομάδα Γιωτόπουλου, ο Κουφοντίνας και οι αδελφοί Ξηροί αρνήθηκαν να μιλήσουν στους σοφρονιστικούς. Ο Χριστόδουλος Ξηρός μάλιστα τότε είχε πει: «Καταρχήν δηλώνω ότι όσον αφορά αυτά που μου λέτε, δεν έχω να πω τίποτα και δεν αφορούν εσάς ή μεταξύ μας διαφορές. Το μέγεθος της ρήξης μεταξύ των τρομοκρατών φαίνεται από όσα είχαν καταθέσει οι σοφρονιστικοί που ήταν παρόντες στη συμπλοκή». Ένας από αυτούς τότε είχε αναφέρει πως όταν επιτέθηκε φραστικά ο Ξηρός, ο Χριστόδουλος, κατά του Γιωτόπουλου, οι λέξεις που συγκράτησα λόγω της προσπάθειάς μου να τον συγκρατήσω είναι: «Έλα εδώ, μωρή κότα, ρουφιάνε και χαφιέ». Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τον εμφύλιο πόλεμο που κρατεί χρόνια, όπως φαίνεται, μεταξύ των μελών της 17 Νοέμβρη. Να δούμε λίγο πριν, ο προχθές η εκπομπή του Μάκη του Κίτρινου Τύπου ήταν αφιερωμένη στην απόδραση και στην εξαφάνιση του Χριστόδουλου Ξηρού. Αλλά μέχρι τότε, να πάμε να δούμε, λέτε, το απόσπασμα ή να πάμε. Να πάμε να δούμε πρώτα το απόσπασμα και θα επιστρέψουμε, γιατί οι συγγενείς των θυμάτων του Χριστόδουλου Ξηρού δηλώνουν και είναι φυσικά αδύνατο να πιστέψουν και να κατανοήσουν πως μέλη της 17 Νοέμβρη παίρνουν άδεια. Θα το δούμε όμως μετά το βίντεο. Πάμε να δούμε το απόσπασμα με τον Κίτρινο Τύπο. Εβδομάδες μετά την εξαφάνισή του, ο Χριστόδουλος Ξηρός απέστειλε επιστολή στον διαδικτυακό χώρο Indymedia που έχει ως τίτλο «Στίχο από τον Θούριο» του Ρίγα Φεραίου. «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Η επιστολή που αναρτήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας συνοδεύεται από τη φωτογραφία του Χριστόδουλου Ξηρού με φόντο τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες των Τσε Γκεβάρα, Γεώργιου Καραϊσκάκη, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και Άρη Βελουχιώτη. Ενώ υπάρχει και βίντεο που ακολουθεί. Το κείμενο φέρει την υπογραφή Χριστόδουλος Ξηρός, ελεύθερο μέλος στις 17 Νοέμβρη. Το παραθέτουμε αυτούσιο, δίχως διορθώσεις και περικοπές. Επειδή οι γνωστοί κροκόδηλοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα αρχίσουν τις κλάψεις για τα απολεσθέντα δικαιώματα και θα ζητάνε όπως πάντα αίμα στην αρένα, έχω να πω τα εξής. Καταρχάς, η δημοκρατία σας έχει αποθάνει προπολού και το εξάμβλωμα που έχει απομείνει είναι τόσο εξόφθαλμα φασιστικό που εξέχουν γύρω του οι αγγείλες της βάστικας. Μην παριστάνετε λοιπόν τους τιμητές και τους προστάτες τη στιγμή που δολοφονείτε τους νέους για 1,40 ευρώ και δεν σας καίγεται και καρφί. Όχι σε εμάς, απατεώνες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, φερέφωνα των δανειστών, δοσύλλογοι του Τέταρτου Ράιχ. Είναι φυσικό η έξοδός μου να προκαλεί πανικό και τρόμο σε εσάς και σε αυτούς που υπηρετείτε, αλλά όχι στην κοινωνία και στον λαό. Είστε απέναντί μας, είστε τσανάκια αυτών που μας καταστρέψανε και αυτό είναι πλέον συνείδηση όλων. Δεν μας ξεγελάτε πια. Δεν σας σώζει τίποτα, ούτε τα νταχάου που σχεδιάζετε, ούτε οι στρατιές των μισθοφόρων. Ό,τι και να κάνετε, πολύ σύντομα το ποτάμι της οργής θα φουντώσει και θα σας πνίξει. Και σας προειδοποιώ, μην τολμήσετε να κανιβαλίσετε τους συγγενείς μου και τα αγαπημένα μου πρόσωπα, μην φανταστείτε ότι θα επαναλάβετε τα όργια του 2002 όταν μας είχατε όλους εχμαλώτους. Τώρα θα λάβετε την απάντηση που σας αξίζει. Για την ώρα τους αφιερώνω έναν στίχο από το τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου Καραϊσκάκης. Όταν γυρίσω θα σας...
Το αν κατάφερα να πείσω τους δεσμότες μου να μου χορηγήσουν άδεια, το θεωρώ προσωπική επιτυχία και θα τους απαντήσω με τη φράση που είπε ο Τζαβέλας όταν έπεισε τον Αλή Πασά να τον αφήσει ελεύθερο. Χαίρομαι που εγέλασα έναν δόλιο. Πράξη βέβαια που πλήρωσε με τη ζωή του παιδιού του, που ήταν όμηρος του Αλή Πασά. Αν ήσασταν έξυπνοι, θα μας είχατε δώσει όχι απλά άδειες, αλλά και ελευθερία. Όμως φυσικά δεν είστε. Τώρα, την ίστατη ώρα, αντί να φωνασκείτε ιστερικά, να ετοιμάζετε πιο σκληρούς νόμους και πιο σκληρή καταστολή, που δείχνει και το μέτρο της δημοκρατίας σας, καλύτερα να ετοιμάζετε την ντροπιαστική φυγή σας, γιατί η βασιλεία σας τελείωσε και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Θα μπορούσα να επαναπαυτώ στις δάφνες της προηγούμενης δράσης μου και να επαναλαμβάνω την καραμέλα της εποχής. Κάποιος πρέπει επιτέλους να κάνει κάτι. Δεν το έπραξα. Η επιλογή μου να παραβιάσω την άδεια καταστρέφει πρώτα-πρώτα τη δική μου πορεία. Όμως τι προοπτικές μπορεί να έχει κανείς όταν βλέπει την κοινωνία να καταραίει, τη χώρα να καταστρέφεται και τον λαό να οδηγείται στον εξανδραποδισμό? Μέχρι πότε θα βλέπουμε εν έτη 2014 ανθρώπους να πεθαίνουν από τα μαγκάλια και να μένουμε απαθείς? Εγώ πάντως όχι. Πήρα για άλλη μία φορά την απόφαση να βροντίξω ξανά το αντάρτικο του Φέκη ενάντια σε αυτούς που μας κλέψαν τη ζωή και πούλησαν τα όνειρά μας για να βγάλουν κέρδος. Δεν θέλουμε τα ευεργετήματά σας. Κρατήστε τα να φιλοδωρείτε κανέναν ρουφιάνο σας. Θέλουμε δικαιώματα και θα τα κατακτήσουμε με το όπλο στο χέρι. Δεν ζητάμε χάρη από κανέναν και ειδικά από εσάς τους προσκυνημένους. Και καλά θα κάνετε αν ξανασυναντηθούμε, που δεν το εύχομαι, ούτε εσείς να το εύχεστε, να με σκοτώσετε, γιατί αν με πιάσετε εχμάλωτο, πάλι θα ξαναφύγω για να σας πολεμήσω μέχρι σας χάτων. Θα κλείσω με ένα κομμάτι από την πολιτική μου δήλωση αντί απολογία στο εφετείο το Νοέμβριο του 2006. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση αυτό που περιγράφετε. Σίγουρα όμως είμαι αυτό που φοβάστε. Και θα ξαναπώ τον ίδιο στίχο από τον Προμηθέα Δεσμότη. Χτυπάτε, αλυσοδένετε το σώμα, σκλάβη του Δία. Ο νους, η ψυχή, παραμένει ελεύθερη. 14 Ιανουαρίου του 2014, Χριστόδουλος Ξηρός, ελεύθερο μέλος στις 17 Νοέμβρη. Λοιπόν, αυτός... Οι επιστολές, καλό μου συντεκνάκι. Όλη η Ελλάδα σήμερα γιορτάζει για το Μάκη. Ζωηδάκη. Να σου πω. Χρόνια πολλά σου εύχομαι, συντεκνέ, στη γιορτή σου. Θα ρίξω μπαλωτιές στον κεφάλι μου αυτή τη φορά. Ό,τι αγαπάς κι ό,τι ποθεί ψυχή σου. Πάπα βγάζει η Ελλάδα δυνατούς και ήρωες μεγάλους. Μα 30 φιλόπουλους δε θα γεννήσει άλλους. Δεν με ψήνεις για τα ίδια τραγούδες για το Μητσοτάκι. Συντεκνέ, δεν σταματάνε οι κριτικοί σας. Αρχίζουν και οι ρακές μετά και πάει λέγοντας το πράγμα. Όπα από την Κρήτη, από τα Χανιά και από το Ζωηδάκι. Όπα, χρόνια πολλά σου, Συντεκνέ, αγαπημένε Μάκη. Thank you, Συντεκνάκη. Φινάλε. Τριομφάλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζωηδάκη. Όλο εκπλήξει σήμερα, αλλά εγώ έχω σκληρό θέμα τώρα, κατάλαβες. Σ' αγαπάμε, σ' αγαπάμε. Και εμείς σας αγαπάμε πολύ. Αλλά να τα τραγουδάτε. Να ευχαριστήσω, να σε χαίρετε όλη η Ελλάδα, να σε χαιρόμαστε οι φίλοι σου που σ' αγαπούμε πολύ και οι συνεργάτες σου που νομίζω ότι πρέπει να είσαι πολύ ευτυχής που τους έχεις μαζί σου. Με έχεις μπερδέψει με τον Τζίπρα, μου φαίνεται. Όλη η Ελλάδα. Εργάτες, τα παιδιά που έχεις εκεί στο Zoukla.gr το... από ναι. το πρωί κοιτάζουν πώς θα σε κάνουν να νιώθεις σήμερα ότι δεν εργάζεσαι, αλλά ότι γιορτάζεις και συνάμα κάνεις τη δουλειά σου. Λοιπόν, σε περιμένω από κοντά. Αυτά γίνονται από κοντά. Παίρνεις τη λίρα, παίρνεις τις ρακές, παίρνεις τα γαμοπύλαφα και έρχεσαι. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Φιλιά, ευχαριστώ, συνεκρινάκι μου. Να είσαι καλά. Έχουμε και αυτά. Οι δικοί μου, οι συνεργάτες. Θα ήταν ευτυχισμένοι να έκανα μια εκπομπή σαν τον Παπαδόπουλο με πανηγύρια, γιορτές, στερζίδες και τέτοια. Άλλος κουμπάρος από εκεί. Λοιπόν, μην τους θυμώσεις όμως. Τι? Μην τους θυμώσεις που σου κάνουν εκπλήξεις. Όχι, δεν τους θυμώνω, αλλά τσαντίζομαι γιατί όταν υπάρχει ένα θέμα που καίει, οι γιορτές πάνε πίσω. Τώρα έχουμε πανηγύρια εδώ. Κατάλαβες τι γίνεται, βάσια μου. Γιατί υπάρχει θέμα. Έτσι κι αλλιώς ευχαριστώ όλους.
ανθρώπινο είναι, αλλά γενικώς η ζωή μας έχει γίνει πιο γκρίζα, καταλάβετε, και προσπαθούμε να βγούμε από αυτό το γκρίζο και καλό είναι η προσπάθεια αυτή να μην έχει σταματημό. Λοιπόν, αυτή λοιπόν, Βασίλη, η επιστολή ήταν η πρώτη που βγήκε από το Indymedia και αυτός είναι ο Χριστόδουλος, γιατί είναι η γλώσσα του. Τώρα όταν γυρίσω θα σας, αυτό είναι και τραγούδι το οποίο υπάρχει, δεν θα μπορούσα να το πω και από την τηλεόραση, αλλά το αποφεύγω γιατί δεν, οι περισσότεροι το λένε χάρη εντυπωσιασμού, ξέρετε το Μαλάκας και τέτοια έχει γίνει της μόδας τώρα, οπότε ρίχνουν και δύο βρυσίες και εμφανίζονται πιο σύγχρονοι και μοντέρνοι στη τηλεόραση, δεν είναι αυτό το ζητούμε. Αυτός είναι ο Χριστόδουλος. Το δεύτερο κείμενο που ακολουθεί, Βασίλη, έχει αποσπάσματα από το βίντεο, αλλά έχει και 14 σελίδες περιεχόμενο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και δεν αναρτήθηκε με 4 ώρες καθυστέρηση, έτσι. Ενώ το βίντεο, όπου όπως πολύ σωστά είπες, περιέχει αποσπάσματα από την επιστολή των 14 σελίδων, αναρτήθηκε στις 13:50 συγκεκριμένα, ολόκληρη η επιστολή, η δεύτερη, αναρτήθηκε στις 17:49, δηλαδή 4 ώρες αργότερα. Με άλλη ημερομηνία, όχι 14/1/14. Ακριβώς. Με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου του 2013, έχει γράφει στο τέλος, φυλακές Κορυδαλλού. Θυμίζω ότι ο Χριστόδουλος Ξηρός εκείνη την συγκεκριμένη στιγμή βρισκόταν στον Κορυδαλλό, έτσι. 7 Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, πήρε την άδεια για τον Κορυδαλλό. Άρα είναι ένα κείμενο το οποίο, όπως φαίνεται, και αν είναι έτσι τα πράγματα, έχει γραφτεί στις φυλακές του Κορυδαλλού. Δεν θα πω περισσότερα αυτή τη στιγμή, γιατί δεσμεύομαι από ένα πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος του Χριστόδουλου. Για λόγους ευθυκρισίας, αξιοπρέπειας και δεοντολογίας. Αλλά εγώ κρατάω λίγες επιφυλάξεις για αυτό το 14-σέλιδο κείμενο, το οποίο όταν έχει αναρτηθεί μετά από 4 ώρες θα μπορούσε και κάποιος να πάρει αποσπάσματα από το βίντεο και να τα χώσει μέσα, να αναπτύξει ένα οποιοδήποτε κείμενο θέλει. Δεν λέω ότι δεν είναι του Χριστόδουλου το 14-σέλιδο, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν με πείθουν και τα πράγματα αυτά δεν είναι η αναφορά, η πιθανή αναφορά που θα μπορούσε να αναφέρει και το δικό μου όνομα στους δημοσιογράφους, που πολύ πιθανό να παραπέμπει εκεί. Ο Χριστόδουλος, όπως θα είδατε και πριν στην εικόνα, τα άρθρα του, τις αντιρρήσεις του και τον θυμό του και τη διαμαρτυρία του πολλές φορές, παραδείγματος χάρη όταν κόπηκαν κάποιες ερωτήσεις του από τη Real, την επιστολή την έστειλε σε εμάς πάλι με αυτά που κόπηκαν. Θα απέφευγε κάποιους χαρακτηρισμούς. Επίσης, ποτέ σε άρθρο του δεν χρησιμοποίησε λέξεις βαριές, βούρτσα, ούτσα και τα υπόλοιπα που υπάρχουν σε αυτό το κείμενο. Συνήθως χρησιμοποιούσε τη δύναμη του λόγου που έχει, την ευθύτητα και την ευφυΐα του, να γράφει ευχάριστα, να γράφει και με χιούμορ, να γράφει καυστικά, αλλά απέφευγε κάποιες λέξεις που, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαμε συνηθίσει να τις βλέπουμε από τον ίδιο και να τις βλέπουμε στα κείμενά του, δηλαδή. Θέλω να πάμε πρώτα στο βίντεο, να δούμε όλο το βίντεο, να ακούσω και τα σχόλιά σας και μετά θα πάμε στις αναφορές της 14-σέλιδης επιστολής, η οποία, Βασίλη, από ό,τι ξέρω, δεν είδε το φως δημοσιότητας εκτός από το Indymedia, έτσι δεν είναι? Στο Zoogladia πάντως υπάρχει. Πέρα από το Zoogladia, ας το Zoogladia. Από ό,τι έχω δει δεν έχει, όχι, ολόκληρη η επιστολή δεν έχει βγει, όχι. Στα μεγάλα sites της, στα κανάλια της, εντάξει, δεν θα μπορούσε να μπει και στα κανάλια, μπορούσε να μπει σε μια εφημερίδα τα κανάλια. Σωστό, τώρα. Πάντως ολόκληρη αναρτημένη δεν υπάρχει, όχι. Έχουν την πολυτέλεια να επικαλούνται τον χρόνο που τρέχει και δεν το βάζουν. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. 3 μόνο χρόνια μνημονίου έχουμε. Καταστροφή της μεσαίας τάξης, διάλυση των υποδομών, υγεία, παιδεία, κοινωνικό κράτος κατεδαφίζονται και παραδίδονται στο μεγάλο κεφάλαιο. Εργασιακή νομοθεσία και δικαιώματα δεν υφίστανται πλέον. Η κοινωνία καταραίει. Ακούμε, βλέπουμε και το βίντεο από την προχθεσινή εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, όπου γιόρταζε. Και όλες να το ευχηθούμε κι εμείς από εδώ στον Μάκη, χρόνια πολλά, Μάκη. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι ο Χριστόδουλος Ξηρός έχει εξαφανιστεί, επισκίασε τη γιορτή.
Ακούσαμε βέβαια και τη Μαντινάδα από τον Ζωηδάκη. Ας συνεχίσουμε όμως εμείς το θέμα μας όσον αφορά τον Χριστόδουλο Ξηρό, τον οποίο τον βλέπετε και στα πλάνα σας. Και πάμε λίγο στους συγγενείς των θυμάτων, από των θυμάτων της 17 Νοέμβρη, οι οποίοι είναι αδύνατο να πιστέψουν αλλά και να κατανοήσουν ότι ένας από τους εκτελεστές των δικών τους ανθρώπων έπαιρνε συνεχώς άδειες από τις φυλακές και κυκλοφορούσε ελεύθερος, ενώ στο τέλος, παραβιάζοντας αυτή την επίοικια, απέδρασε απειλώντας με νέο αίμα. Η Ειρήνη Μάτη, η συγγενής του αστιφύλακα Χρήστου Μάτη, που είχε πέσει νεκρός από τις σφαίρες των τρομοκρατών κατά τη διάρκεια της ληστείας στη τράπεζα στα Άνω Πατήσια την παραμονή των Χριστουγέννων του 1984, είπε μιλώντας στο Μέγκα ότι συναχωρηθήκαμε πολύ. Δηλαδή αυτός βγαίνει άδεια, πάει, κάνει ό,τι θέλει. Οι νεκροί μπορούν να πάρουν άδεια. Τα νέα παλικάρια που τα έβαλε αυτό στο σώμα μπορούν να πάρουν άδεια. Ο Μάτης ο Χρήστος τι του έφταιγε. Φύλακας ήταν, με ροκάμα το έβγαζε. Μικρό παιδί ήταν, τι κέρδισαν από αυτόν. Μόνο τα λεφτά που έκλεψαν. Απλώς θέλανε να βγάλουν χρήματα. Από την άλλη, ο αδελφός του Κωστή Υπερατικού, ο Αντώνης, που δολοφονήθηκε στον Πειραιά από την οργάνωση, κάνει λόγο για ψυχικά διαταραγμένα άτομα που έκαναν εγκλήματα. Πάντως, και λίγες ώρες μετά το βίντεο μίσους του Χριστόδουλου Ξηρού, η μητέρα του δικοχαμένου Θάνου Αξαρλιάν Σταυρούλα είχε συγκλονίσει ζητώντας από τους υπεύθυνους να αναρωτηθούν εάν τα θύματα της τρομοκρατίας μπορούν να πάρουν άδεια από εκεί που βρίσκονται. Και χθες, πάντως, η οικογένεια του Παύλου Μπακογιάννη είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία χαρακτήριζε τον στιγνό δολοφόνο Χριστόδουλο Ξηρό, ο οποίος ωστόσο θα πάρει ξανά τη θέση του στη φυλακή. Και την ώρα που γίνονται όλα αυτά, που ακούμε όλα αυτά και για την απόδραση του και την εξαφάνιση, αυτό είναι το σημαντικότερο, του Χριστόδουλου Ξηρού, να πούμε πως συνέδεσαν σε αρκετά μέσα ενημέρωσης και την αποφυλάκηση του Κώστα Σακά, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τη χθεσινή του απολογία, ο οποίος και κατηγορείται για υποθέσεις τρομοκρατίας. Να πούμε πως οι περιοριστικοί όροι αφορούν σε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση κάθε Δευτέρα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, εγγύηση 5.000 ευρώ και απαγόρευση επαφής με τους συγκατηγορούμενους του. Η αντιτρομοκρατική συνέλαβε εκ νέου τον Κώστα Σακά την προηγούμενη Πέμπτη, καθώς αποτυπώματά του ταυτοποιήθηκαν τόσο σε γιάφκα της οργάνωσης πυρήνων της φωτιάς στο Σκαλάνδρη, όσο και στο Αγρίνιο. Ο Κώστας Σακάς λοιπόν παρέδωσε τον ακριτή ένα υπόμνημα, στο οποίο αρνήθηκε ότι είναι μέλος της οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι με τους συγκατηγορούμενους του είχε μόνο φιλικές ή κοινωνικές σχέσεις. Για τα διαδαχτυλικά του αποτυπώματα που βρέθηκαν σε σακούλες που σύμφωνα με την αστυνομία περιείχαν υπολείμματα εκρηκτικών μηχανισμών και είχαν βρεθεί σε κάδους έξω από την πρώτη γιάφκα του Χαλανδρίου το 9. Να πούμε πως είχε μείνει προφυλακισμένος επί 31 μήνες, πολύ περισσότερο από το όριο προφυλάκισης, μετά από απεργία πείνας 38 ημερών το περασμένο καλοκαίρι, καθώς θεωρούσε ότι έπρεπε να έχει αφαιθεί ελεύθερος, αφέθηκε με περιοριστικούς όρους. Πάντως, όπως είπαμε πριν από λίγες ημέρες, ο Κώστας Σακάς συνελήφθη γιατί είχε παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους και ειδικότερα αυτών της υποχρεωτικής διαμονής στην οικία που έχει δηλώσει ως κατοικία του, αλλά στη δίκη που έγινε αθώθηκε. Τώρα, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, έχει ξεσπάσει πόλεμος, ας το λέγαμε έτσι, ανακοινώσεων, για ακόμα μία φορά βέβαια, μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή λοιπόν το μανιφέστο του Χριστόδουλου Ξηρού, αλλά και την χθεσινή παρέμβαση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Να πούμε πως η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση. Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα από το να υιοθετήσουν απολύτως τις γελοιότητες του αρχηγού των δολοφόνων της 17 Νοέμβρη Γιωτόπουλου. Το ερώτημα πλέον είναι ποιος δίνει γραμμή σε ποιον. Ο Γιωτόπουλος στον ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ στον Γιωτόπουλο. Όσο για την ταύτιση των απόψεών τους, αρκεί απλώς κάποιος να αντιπαραβάλει τις δηλώσεις τους. Νωρίτερα πάντως, η Κουμουνδούρου είχε χαρακτηρίσει γελίες τις επιθέσεις της Νέας Δημοκρατίας και ζήτησε από τη Συγκρού να απαντήσει στα ερωτήματα από τη Φυγή Ξηρού, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ολιγορία και κάνοντας λόγο για πολιτικές ευθύνες. Λίγο πιο αναλυτικά να το δούμε, αντί η Νέα Δημοκρατία να καταφεύγει σε γελίες επιθέσεις ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ για το ότι δήθεν δεν καταδικάζει την τρομοκρατία, καλό θα ήταν να απαντήσει στα αμήλικτα ερωτήματα γύρω από τη φυγή του Ξηρού, που εγείρουν σοβαρότατες πολιτικές ευθύνες σχετικά με την κυβερνητική ολιγορία. Κυρίως χρειάζεται να απαντήσει στο κατά πόσο η αντιμετώπιση του Ξηρού ως κρατουμένου, τόσο μέσα στη φυλακή όσο και κατά τις άδειες του, διέφερε από αυτήν των υπολείπων και κατά πόσο αυτή η προνομιακή αντιμετώπιση συνέβαλε στη φυγή του. Ανταυτού, το κυβερνητικό κόμμα επιλέγει το δρόμο της μαύρης προπαγάνδας και της έμεσης αξιοποίησης της υπόθεσης
της 17 Νοέμβρη σε ένα ρεσιτάλ πλήρους πολιτικής ανευθυνότητας που δηλητηριάζει την πολιτική ζωή και αφήνει εντελώς έκθετο τον κύριο Σαμαρά. Αυτά λοιπόν. Όσον αφορά με το χαρτοπόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Και δήλωση έκανε και ο Μανώλης Γλέζος με τη θέση ότι το σύστημα άφησε ελεύθερο το Χριστόδουλο Ξηρό προκειμένου να αποπροσανατολιστούν οι πολίτες. Εξέφρασε ο βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μανώλης Γλέζος. Ποιον συμφέρει η διαφυγή του δολοφόνου της 17 Νοέμβρη, διερωτά το κύριος Γλέζος και απαντά. Το σύστημα και μόνο διότι αποπροσανατολίζει από την τραγωδία του λαού και είναι αυτό που τον άφησε ελεύθερο. Σχολιάζοντας τώρα το βίντεο του Ξηρού, κάνει λόγο για απόπειρα του αυτόκλητου δικαστή και τιμωρού να βρει κουστούμι για να δικαιολογήσει το μίσος και τις δολοφονικές προθέσεις του. Από την άλλη, το State Department ζητεί τον άμεσο εντοπισμό του Χριστόδουλου Ξηρού από την ελληνική κυβέρνηση, το οποίο εκφράζει τον έντονο προβληματισμό καθώς και την οργή του σε δήλωση αξιωματούχου του. Παράλληλα, ζητεί τον επανεγκλισμό του Χριστόδουλου Ξηρού στη φυλακή, από την οποία κατάφερε να βγει ελεύθερος. Ειδικότερα, αξιωματούχος του State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανησυχούν βαθύτατα από καταδικασμένος τρομοκράτης Χριστόδουλος Ξηρός, βασικός μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, η οποία σκότωσε 5 υπαλλήλους Αμερικανικής Πρεσβείας, παραμένει ασύλληπτος και τώρα φέρεται να απευθύνει νέες πρότροπες για βία. Ο ίδιος αξιωματούχος επισήμανε ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται με Έλληνες που ασχολούνται με την υπόθεση, προσθέτοντας ότι συνεχίζουμε να προτρέπουμε την ελληνική κυβέρνηση να εντοπίσει τον Ξηρό και να τον επιστρέψει στη φυλακή. Όπως υπογράμμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι πριν τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, οι ΗΠΑ και η Ελλάδα είναι έτεροι στην καταπολέμηση τρομοκρατίας. Συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά με τις ελληνικές αρχές στην αντιμετώπιση αυτών που χρησιμοποιούν τη βία για να επιδιώξουν να επιτύχουν τους στόχους τους. Και να μην ξεχνάμε ότι η ΗΠΑ μέχρι και σήμερα, παρόλο που έχουν συλληφθεί όλα τα μέλη της 17 Νοέμβρη, παρόλα αυτά παραμένει ακόμα στη λίστα με τις σημαντικότερες και σοβαρότερες τρομοκρατικές οργανώσεις. Δεν έχει βγει, οπότε φαντάζομαι ότι τους ανησυχεί αυτό, γι' αυτό και ζητούν ιδιαίτερα να κάνουν ό,τι περισσότερο μπορούν οι ελληνικές αρχές, ώστε να επιστρέψει και πάλι ο Χριστόδουλος Ξηρός πίσω στη φυλακή. Τώρα, μετά τις ανακοινώσεις που έκανε και το State Department, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δήλωσε ότι η φυγή του Χριστόδουλου Ξηρού υπήρξε ένα ατυχέστατο γεγονός που θα πρέπει να οδηγήσει ουσιαστικά στην αναθεώρηση των νόμων και των πρακτικών. Ωστόσο, όπως λέει, υπάρχει διεθνής εμπιστοσύνη προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, υπάρχει ένα κεφάλαιο αξιοπιστίας της χώρας σε σχέση με την αντιμετώπιση της ένοπλης βίας και το οποίο θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Έτσι λοιπόν, αυτό τόνισε από εχθές στις Βρυξέλλες, απευθυνόμενος προς τους εκπροσώπους του τύπου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος. Αναφερόμενος, να το πούμε και αυτό, γιατί εντάξει, αφού μιλάμε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, να πούμε και αυτό. Αναφερόμενος πάντως στα οικονομικά ζητήματα και ειδικότερα στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανέφερε πως μετά την οικονομική κρίση έχουν δημιουργηθεί πλέον στην Ευρωζώνη νέα θεσμικά δεδομένα, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επανεκτιμήσεις για το ρόλο της Τρόικας. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω αυτό, όταν θα μιλήσουμε για της Τρόικας και τις διαπραγματεύσεις μαζί της. Και να συνεχίσουμε το θέμα του Χριστόδουλου Ξηρού, μιας και σε δηλώσεις προέβη και ο Τέρενς Κουίκ. Έτσι λοιπόν, απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο περιστήλιο της Βουλής, ο βουλευτής επικρατείας και τομεάρχης των εξωτερικών ανεξάρτητων Ελλήνων έκανε την εξής δήλωση για τον Χριστόδουλο Ξηρό. Ακόμα ασχολείστε με έναν δολοφόνο και τα επικοινωνιακά του σοου με βίντεο και άλλα σχετικά. Δεν έχω να κάνω σχόλιο και ούτε θα ανοίξω διάλογο, πόσο μάλλον μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης με τρομοκράτες. Αυτά και τίποτα άλλο, την ώρα που οι Έλληνες πολίτες πνίγονται από τα προβλήματα και η θεματολογία καναλιών και εφημερίδων άλλαξε και τους εγκατέλειψε για έναν τρομοκράτη δραπέτη που ψάχνει για δημοσιότητα. Απλά σκεφτείτε ποιους εξυπηρετεί αυτή η ατζέντα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τις εξελίξεις γύρω από την εξαφάνιση του Χριστόδουλου Ξηρού. Πάντως δεν μου φαίνεται για κάποιον ο οποίος αναζητά, εμένα προσωπικά, αναζητά τη δημοσιότητα. Τέλος, αυτή ήταν βέβαια η άποψη του κύριου Κουίκ. Λοιπόν, και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, μιας και υπάρχουν, όπως λέει ο τίτλος, αναταράξεις στην Κουμουνδούρου από τις δηλώσεις του Σταθάκη.
Έτσι λοιπόν, σε μια διαπίστωση που έρχεται σε σύγκρουση με τη βασική επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε εχθές ο οικονομολόγος Γιώργος Σταθάκης, υπεύθυνος ανάπτυξης του κόμματος και βουλευτής των Χανίων. Σε συνέντευξη του λοιπόν στο ραδιοσταθμό στο Κόκκινο, στους 105,5, στον σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ο Γιώργος Σταθάκης είπε ότι το λεγόμενο επαχθές χρέος στην περίπτωση της Ελλάδας είναι περιορισμένο και ανέρχεται μόλις στο 5% του ΑΕΠ. Είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα και ο εξηλεκτρισμός του ΟΣΕ που δεν έγινε ποτέ. Είναι περίπου στο 5%. Η μεγάλη πλειοψηφία του χρέους, πάνω από το 90%, είναι παραδοσιακό δημόσιο χρέος των αγορών, δηλαδή των ομολόγων. Εκεί δεν υπάρχει νομική διαδικασία για να αμφισβητηθεί. Η σημερινή κατάσταση, είπε ο κύριος Σταθάκης, καθιστά το χρέος μη βιώσιμο, διότι από τώρα μέχρι και το 2020 αυτά τα 9 δις ευρώ πρέπει να προκύπτουν από το πλεόνασμα του προϋπολογισμού και από ιδιωτικοποιήσεις. Είναι εκείνη η πεποίθηση ότι αυτό είναι αδύνατο για τη σημερινή οικονομία και δεν έχει συμβεί ξανά και ιστορικά. Επίσης, η μακρά αυτή περίοδος πρέπει να περιλαμβάνει και χρηματοδοτικούς πόρους για την ανάκαμψη της οικονομίας που υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να βρεθούν, προσέθεσε. Να πούμε πως σχολιάζοντας την τοποθέτηση αυτή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου σημείωσε πως ο Γιώργος Σταθάκης δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί μόνο το 5% του δημόσιου χρέους ως επαχθές και ότι όταν η πολιτική απόφαση του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και πρόσθεσε. Ή ο κύριος Σταθάκης κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα περιμένουμε λοιπόν σήμερα να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και μονομερώς θα διαγράψουν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους ή μόνο το 5%. Από την άλλη, σχόλιο για το επαχθές χρέος, όπως χαρακτήρισε ο κύριος Σταθάκης, έκανε και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στην ανακοίνωσή του λέει: όταν στις εκλογές του 2012 ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συναυτό αντιμνημονιακοί έταζαν διαγραφή του επαχθούς χρέους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τους απαντούσε: επειδή ακούω αυτήν την εύκολη ρητορική περί του επαχθούς χρέους που λένε ορισμένες πολιτικές δυνάμεις, έχει γίνει αντιληπτό ότι στη χώρα μας από τα 210 δισεκατομμύρια χρέους που είχαν οι ιδιώτες στα χέρια τους, αφαιρέσαμε το 53,3 σε ονομαστική αξία και το 75 σε καθαρά παρούσα αξία. Δηλαδή τους αφήσαμε μόλις το 25% σε όρους καθαρής παρούσας αξίας. Τι παραπάνω μείωση χρέους φαντάζονται κάποιοι? Το υπόλοιπο ελληνικό χρέος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια των κρατών που μας δανείζουν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χαιρετίζουμε πάντως, καταλήγουν το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δια του κύριου Σταθάκη επιτέλους παραδέχτηκε ποιοι πραγματικά διέγραψαν το επαχθές χρέος και αναμένουμε από τη δημόσια παραδοχή τους ότι το ΠΑΣΟΚ εφάρμοσε το μόνο υπαρκτό σχέδιο ασφαλούς εξόδου από την κρίση. Και μιας και μιλάμε για τα όσον αφορά το οικονομικό χρέος και αυτά, να πάμε λίγο στις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας που παρουσίασε ο κύριος Μιχελάκης. Έτσι λοιπόν, η ανάπτυξη πολιτικών νόμιμης μάλλον μετανάστευσης που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες αγοράς εργασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η εφαρμογή πολιτικών που θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση και την ταυτόχρονη καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, αποτελούν τις πλέον κύριες στρατηγικές κατευθύνσεις στον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σχετική λοιπόν ενημέρωση προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Γιάννης Μιχελάκης, κατά την παρουσίαση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας στο συγκεκριμένο τομέα. Συγχρόνως, όπως σημείωσε ο κύριος Μιχελάκης, η ελληνική προεδρία θέλει να αναδείξει δύο κέρια για την Ελλάδα θέματα: την προώθηση και την εφαρμογή της αρχής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, καθώς τα κράτη-μέλη του Νότου επιβαρύνονται επί δεκαετίες με τον κύριο όγκο των εισερχομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπηκόων τρίτων χώρων και την περαιτέρω ανίσχυση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να διευκολυθούν οι επιστροφές υπηκόων των τρίτων χωρών. Και μιας και μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε ότι σήμερα θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, προκειμένου να συμμετάσχει στην διακοινοβουλευτική διάσκεψη για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και θα μιλήσει σήμερα, ώρα Ελλάδος, στη Μία. Επίσης, να πούμε πως σήμερα στις 4 θα μιλήσει και στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα απαντήσει σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών. Η διάσκεψη που πραγματοποιείται το διάστημα 20-22 Ιανουαρίου διοργανώνεται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Και να πάμε σε μία δήλωση που έκανε ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Σούρλας, ο οποίος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που χορηγήθηκαν, δεν προέκυψαν περιπτώσεις παραγραφής κακουργηματικών πράξεων για οικονομικά εγκλήματα σε βάρος του ελληνικού δημοσίου κατά την τελευταία πενταετία. Με έγγραφο του προς τον εποπτεύοντα του οικονομικού εγκλήματος αντί εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κύριου Παντελή, μετά από διαμαρτυρίες πολιτών, ο κύριος Σούρλας είχε ζητήσει να ενημερωθεί αν υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις παραγραφών για κακουργηματικής φύσεως χώρα διαφυγή, λάθερη εμπορία αλλά και εγκλήματα του καταλόγου του άρθρου 1, παραγράφου 1 του νόμου 1608, κάθετος 1950, καταχραστές δηλαδή του δημοσίου κατά την τελευταία πενταετία. Ακολούθησε έγγραφη παραγγελία του κ. Παντελή προς αγγελίες εφετών και πρωτοδικών της χώρας και έπειτα από τις σχετικές απαντήσεις προέκυψε ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν υπήρξαν περιπτώσεις παραγραφής συνέπεια αλλεπάλληλων αναβολών που χορηγήθηκαν από τα δικαστήρια. Μάλιστα, τρεις περιπτώσεις που επισημαίνονται σε αντίστοιχα έγγραφα των εισαγγελέων εφετών Ναυπλίου και Δωδεκανήσου και του εισαγγελέα πρωτοδικών της Βέρειας δεν οφείλονται σε αναβολές μάλλον εκδίκασης που τυχόν χορηγήθηκαν, αλλά σε μεταβολές της νομοθεσίας. Που επήλθαν με τις διατάξεις του 4ου άρθρου του νόμου 2008 κάθετος 2003 και του άρθρου 25 του νόμου 4055 κάθετος 2012, δυνάμει των οποίων οι πράξεις που πριν την ισχύ τους διώκονταν σε βαθμό κακουργήματος ήδη διώκονται σε βαθμό πλημελήματος. Και να πάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που συζητήθηκε αρκετά εχθές το βράδυ από τα περισσότερα κεντρικά δελτία ειδήσεων των περισσότερων καναλιών. Και μιλάμε για τις απολύσεις που έρχονται, το τσουνάμι μάλλον απολύσεων και μετατάξεων που αναμένεται σύντομα μάλλον από συνολικά 17 δήμους της χώρας, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό τους και ως εκ τούτου θα αναγκαστούν στην καλύτερη περίπτωση να μεταφέρουν προσωπικό από τις κεντρικές υπηρεσίες σε άλλους δήμους. Πρώτος στη λίστα, σύμφωνα με την εφημερίδα Το Έθνος, είναι ο Δήμος Καλαμαριάς, του οποίου τα έξοδα υπερβαίνουν κατά 83% τα έσοδα του 2013. Ακολουθούν ο Δήμος Περάματος με υπέρβαση 71%, ο Δήμος Πάτων και Αρτέμιδος με υπέρβαση κατά 19 εκατομμύρια ευρώ, ο Δήμος Θάσου, ο Δήμος Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άνας, η Δήμη Φιλής και Κορυδαλού, ο Δήμος Γόρτινας στο Ηράκλειο Κρήτης και η Δήμη Κοζάνης και Σκιάθου. Να πούμε πως στην ίδια λίστα παρουσιάζονται επίσης και οι Δήμοι Αχαρνών, Αμαρουσίου, Κορδελιού, Ευόσμου, Πέλης και Περάματος, Πύλης Τρικάλων, Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου. Οι απολύσεις μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της κυβέρνησης απέναντι στους δανειστές της και θα προσμετρηθούν στις 11.400 που θα πρέπει να γίνουν εντός του 2014. Να πούμε ότι στο στόχαστρο μπαίνουν οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα κλείσουν και θα απολυθεί προσωπικό που εργάζεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης των Δήμων αυτών, στο οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει περικοπή εξόδων για πολιτιστικές εκδηλώσεις, απαγόρευση προσλήψεων μόνιμου και έκτακτου προσωπικού, ενώ το πρόγραμμα θα έχει συγκεκριμένο και οριοθετημένο χρονοδιάγραμμα. Από την πλευρά του πάντως, ο Δήμος Αμαρουσίου διαψεύδει το δημοσίευμα της εφημερίδας με ανακοίνωσή του, στην οποία αναφέρει ότι κανένας εργαζόμενος του Δήμου δεν κινδυνεύει με απόλυση. Να πούμε ότι μπορείτε να διαβάσετε τόσο το ρεπορτάζ, όσο και την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Αμαρουσίου στην εφημερίδα ζούγκλα.gr με τον τίτλο «Οι απολύσεις μάλλον στους 17 κόκκινους δήμους». Τώρα, μιας και μιλάμε για τους Δήμους, να πούμε ότι εχθές με ανακοίνωση το Δήμος Αγίων των Αργύρων και Καματερού ενημερώνει τους πολίτες για τους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι σας γνωρίζουμε ότι η ΔΕΗ παρέχει το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα μειωμένης τιμής ρεύματος έως και 42% σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών. Συγκεκριμένα να πούμε ότι το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια άνεργους, γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα και άτομα με ειδικές αναπηρίες. Το κριτήριο ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο είναι τα εξής. Να τα προσέξουμε λίγο παραπάνω αυτά, γιατί μπορεί να ανήκετε σε κάποια από αυτές την κατηγορία. Με συγχωρείτε, σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες. Οπότε να γνωρίζετε λίγο καλύτερα, γιατί μιας και μιλάμε για μείωση έως και 42%. Τώρα, εάν έχετε χαμηλό εισόδημα,
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000 ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο προστατευόμενα τέκνα. Επίσης, μέση τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας στις 200 κιλοβατόρες έως με 1.500. Εάν είστε τώρα γονιός με τρία προστατευόμενα τέκνα, ουσιαστικά πρέπει να έχετε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 περίπου χιλιάδων ευρώ. Πρέπει να έχετε μέση τετραμηνιαία κατανάλωση από 200 κιλοβατόρες έως και 1.700 κιλοβατόρες. Και τώρα, εάν είστε μακροχρόνιος άνεργος, τα κριτήρια είναι να είστε άνεργος για τουλάχιστον 6 συνεχόμενους μήνες στο τέλος του προηγούμενου μήνα από αυτόν που υποβάλλεται η αίτηση. Επίσης, το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα από το ποσό των 12.000 ευρώ, δεν συνυπολογίζεται βέβαια τυχόν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που αφορά το διάστημα που προηγήθηκε στην περίοδο ανεργίας. Σε περίπτωση πάντως των ανέργων συζύγων, τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τους δύο συζύγους. Να το προσέχετε αυτό. Το όριο λοιπόν προσαυξάνεται κάθε 3.000 ευρώ για καθένα από τα δύο προστατευόμενα τέκνα. Επίσης, η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση πρέπει να είναι από 200 κιλοβατόρες έως και 1.500. Τώρα, εάν κάποιος από εσάς είναι άτομο με ειδικές αναπηρίες, άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα με προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω. Μέση τετραμηνιαία κατανάλωση της ημέρας από 200 έως και 1.700 κιλοβατόρες. Τώρα, εάν έχετε ανάγκη κάποιος από εσάς ή κάποιο μέλος οικογένειάς σας ανάγκη από μηχανική υποστήριξη με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατοίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή ή για κάποιο άτομο, όπως είπαμε, τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς σας. Τα κριτήρια είναι ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000 ευρώ, μέση τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας από 200 κιλοβατόρες έως και 2.000 κιλοβατόρες. Η κατανάλωση πέραν του ορίου αυτού θα τιμολογείται με το ισχύον οικιακό τιμολόγιο που αντιστοιχεί στην συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση. Τώρα, να πούμε τι χρειάζεται για την υποβολή της αίτησης και σε αυτό πρέπει να δώσετε σημασία. Λοιπόν, έτσι λοιπόν απαιτούνται λογαριασμός ρεύματος κυρίας κατοικίας στο όνομα του ετούντα, τα προσωπικά σας στοιχεία, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, αφημί και για έγαμους αφημί συζύγου. Για τα άτομα λοιπόν που επιπλέον έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης, απαιτούνται επιπλέον άμκα, και ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης κρατικού ασφαλιστικού φορέα ή σε περίπτωση ανασφάλιστου αντίχει στοιχή βεβαίωση από το νοσοκομείο. Ενώ οι αιτήσεις για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ΔΕΗ, ηλεκτρονικά μάλλον στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, www.dae.gr. Για περισσότερες πάντως πληροφορίες όσον αφορά την υποβολή της αίτησης, μπορείτε να απευθύνεστε στη ΔΕΗ στο τηλέφωνο 210-92-98.000 όλες τις καθημερινές από τις 7 έως και τις 10 η ώρα το βράδυ, ενώ το Σάββατο το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί από τις 7 έως και τις 3 το μεσημέρι. Και αφού είδαμε το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, να πάμε λίγο να ρίξουμε μία ματιά και στο χαράτσι που έρχεται στους αυθαίρετους αλλά και βοηθητικούς χώρους. Έτσι λοιπόν, αντιμέτωποι με νέες επιβαρύνσεις βρίσκονται μάλλον χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Πρόκειται λοιπόν για χαράτσια που δεν επιβλήθηκαν βάσει ενός νέου νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή, αλλά μέσω της δοκιμασμένης μεθόδου των υπουργικών αποφάσεων. Έτσι λοιπόν, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων βοηθητικών χώρων άνω των 50 τετραγωνικών μέτρων, τους οποίους νομιμοποιούν μέσω της ρύθμισης του ΙΠΚΑ, καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ειδικότερα, να πούμε, πριν εκδοθεί εν λόγω υπουργική απόφαση, το πρόστιμο που θα πλήρωνε ένας ιδιοκτήτης αυθαιρέτου βοηθητικού χώρου, παραδείγματος χάρη Σοφίτα ή Υπόγειο, θα υπολογιζόταν με μειωτικό συντελεστή 0,5. Δηλαδή, θα ήταν το μισό. Ωστόσο, με τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, ο μειωτικός συντελεστής ισχύει για βοηθητικούς χώρους με επιφάνεια μόλις έως 50 τετραγωνικά. Αυτό σημαίνει ότι το υπόγειο 52 τετραγωνικών μέτρων θα θεωρηθεί πλέον κύριος χώρος και άρα δεν θα ισχύσει ο μειωτικός συντελεστής του 0,5, δηλαδή το πρόστιμο πλέον διπλασιάζεται.
Για παράδειγμα, να δώσουμε ένα μικρό παράδειγμα. Ο ιδιοκτήτης κύριου χώρου 100 τετραγωνικών και βοηθητικού 80 θα πληρώσει πρόστιμο για κύριο χώρο συνολικής επιφάνειας 180 τετραγωνικών μέτρων. Αντίθετα, με τον νόμο που ίσχυε πριν την απόφαση, ο ιδιοκτήτης θα πλήρωνε πρόστιμο για κύριους χώρους 140 τετραγωνικών, αφού τον βοηθητικό χώρο των 80 θα τον πλήρωνε το μισό που αντιστοιχεί στα 40 τετραγωνικά. Τώρα, να πούμε ότι το δεύτερο χαράτσι που επιβλήθηκε τις τελευταίες ημέρες αφορά τις αποζημιώσεις για τους ελεγκτές δόμησης, οι οποίες καθορίζονται από 100 έως και 3.000 ευρώ. Οι ελεγκτές δόμησης δηλαδή θα ελέγχουν το είδος των κατασκευαστικών εργασιών όπου απαιτείται η έκδοση άδεια δόμησης και θα αποζημιώνονται με 200 ευρώ για κτίρια έως 1.000 τετραγωνικά, με 300 ευρώ για κτίσματα άνω των 1.000 τετραγωνικών και με 3.000 ευρώ για κτίρια επιφάνειας μεγαλύτερης από 1.000 τετραγωνικά μέτρα. Η επιθεώρηση από τους ελεγκτές δόμησης απαιτείται όταν ο ιδιοκτήτης πραγματοποιεί επισκευές, κατεδαφίσεις κτλ. Στο ακίνητό του. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και με τα νέα χαράτσια που έρχονται για όσους από εσάς είστε ιδιοκτήτης ακινήτων, να τα προσέξετε, διότι όπως βλέπετε το πρόστιμο διπλασιάζεται αντί να μειωθεί. Και πριν πάμε στα διεθνή μας, στα διεθνή μας, να ρίξουμε μία ματιά στην Τρενοσέ, μιας και τους τρεις επόμενους μήνες αναμένεται να ξεκινήσει από την Τρενοσέ η σιδηροδρομική μεταφορά φορτίων στη Βόρεια Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Τουρκία, από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ σε συνδυασμό με την εξέλιξη των έργων υποδομής του ΟΣΕ, θα ενισχυθεί η προοπτική μελλοντικής διείσδυσης στις αγορές της κεντρικής Ευρώπης μέχρι και τις χώρες της Βαλτικής και της Ρωσίας. Έτσι λοιπόν, αύριο Πέμπτη, σε κοινή σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου του ΟΣΕ, του κ. Θεοφανόπουλου, του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και του κ. Αγγελούδη και του Προέδρου της Τρενοσέ, του κ. Ζήλια Σκόπουλου, οριστικοποιείται πλέον η συμφωνία μεταξύ του ΟΛΦ και της Τρένοσέ για κοινή συνεργασία με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και του σιδηροδρόμου ως προς τη μεταφορά φορτίων, όπως είπαμε, στη Βόρεια Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Τουρκία. Σε πρώτη φάση, για να ξεκινήσει την εργασία αυτή με τις υπάρχουσες υποδομές, θα προωθηθούν από 2 έως 3 εβδομαδιαία δρομολόγια προς τα Σκόπια και την Σόφια, μεταφέροντας κοντέινερς αλλά και χίδιν φορτία. Βασική όμως προϋπόθεση για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος είναι η αναβάθμιση των υποδομών του ΟΣΕ της Θεσσαλονίκη, καθόν πέραν της αξιοπιστίας και της ποιότητας του μεταφορικού έργου, συμβάλλει και στην αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου και επομένως της μεταφορικής διαδικασίας. Αυτά λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που απασχόλησαν, όσο να λέγαμε έτσι. Δεν είναι μόνο αυτά βέβαια, απλά αυτά προλαβαίνουμε να πούμε για να ρίξουμε και μία ματιά και στα διεθνή μας θέματα. Να πάμε σαν διαλυματάκι, μόνο 2 λεπτών και επιστρέφουμε πολύ σύντομα. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Planted the great tree of peace.
peace. He uprooted it, and he threw under it all the weapons of war. He said, you are now a nation of peace, and that will be your strength. That will be what you depend on, the spiritual power of belief. Σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, μας απομένουν μόνο περίπου 20 λεπτά πριν φτάσουμε στο τέλος εκπομπής μας. Προλαβαίνουμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στα διεθνή. Και θα ξεκινήσουμε όπως είναι φυσικό με την Ουκρανία, μιας και το Κίεβο
πραγματικά πήρε φωτιά ξανά. Άλλη μια νύχτα λοιπόν βίαιων συγκρούσεων έζησε το Κίεβο με διαδηλωτές και τους αστυνομικούς να πρωταγωνιστούν σε επεισόδια που έκαναν την πρωτεύουσα της χώρας να μοιάζει πραγματικά με πεδίο μάχης. Οι αντιπολιτευόμενοι συγκεντρωθέντες έριξαν πυροτεχνήματα και βόμβες Μολότοφ εναντίον των αστυνομικών που περιφρουρούσαν τους δρόμους γύρω από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Από τις συγκρούσεις, 80 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ δεκάδες διαδηλωτές κατήγγειλαν τον ξυλοδαρμό τους από τις αρχές. Πρόεδρος της χώρας, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, εμφανίστηκε ενωτικός. Σας καλώ σε διάλογο, σε ένα συμβιβασμό για το καλό της χώρας μας. Πιστεύω στους πολίτες αυτής της χώρας και τη σομφία τους. Είμαι πρόθυμος να υπηρετήσω το λαό και τη χώρα με καλή πίστη μέχρι την τελευταία μου πνοή. Για όσο διάστημα ο λαός με εμπιστεύεται, δήλωσε ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς, τον οποίο τον βλέπετε και στα πλάνα σας. Η κατάσταση λοιπόν στη χώρα είναι τεταμένη από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο Γιανουκόβιτς επαναχώρησε στην υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, λάδι στη φωτιά ρίχνει και η ψήφιση εν μία ανοιχτή από το Κοινοβούλιο του νόμου κατά των διαδηλώσεων, που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από σήμερα και προβλέπει ποινές φυλάκισης για όσους καταλαμβάνουν κτίρια, τους κλείνουν δρόμους, αλλά φοράνε και κουκούλες, όπως και στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων. Λοιπόν, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι κυβερνητικές διαδηλώσεις στο Κίεβο, εδώ και δύο μήνες η γνωστή Ουκρανή τραγουδίστρια αλλά και ακτιβίστρια Ρουσλάνα ήρθε στις Βρυξέλλες. Στη συνάντηση λοιπόν που είχε με ευρωβουλευτές αλλά και τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζωζέ Μπαρόζο, ζήτησε να επιβληθούν άμεσα κυρώσεις κατά του Προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Αυτά τα χρήματα που προέρχονται από διαφθορά πρέπει να ελεγχθούν άμεσα. Όλα αυτά τα χρηματοπιστωτικά στοιχεία πρέπει να παγώσουν. Πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις. Δεν μπορείς να εγκρίνεις την θεώρηση των διαβατηρίων αυτών των ανθρώπων. Δεν μπορείς να κάθεσαι με αυτούς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι η άποψη των απλών Ουκρανών, που αγνοείται εδώ και δύο μήνες, που έχουν βασανιστεί. Και αυτοί οι νόμοι που υιοθετούνται τώρα είναι δυστυχώς μια επέσχυντη σελίδα στην ιστορία της Ουκρανίας. Είναι ένας δικτάτορας στην καρδιά της Ευρώπης, ο Γιανουκόβιτς, τόνισε η Ρουσλάνα, την οποία την βλέπετε και στα πλάνα σας. Και να φύγουμε από τις Βρυξέλλες και τις Ρουσλάνα και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα στην Ινδιάνα, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πυροβολισμού στο Πανεπιστήμιο του Πουρντό, ενώ οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου. Οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν μετά τις 9 ώρα Ελλάδος, εντός του κτηρίου της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με στελέχη του Πανεπιστημίου να σημειώνουν πως έχουν ζητήσει από τους φοιτητές και το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό να μην μετακινούνται κατά τη διάρκεια των ερευνών. Πάντως, σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που το Ίδρυμα ενημέρωσε τους σπουδαστές για το περιστατικό μέσω αποστολής μηνυμάτων που έστειλε στα προσωπικά τους κινητά τηλέφωνα, ζητώντας να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις στο χώρο που βρίσκονταν. Η ανακοίνωση, λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση του αρχηγού της αστυνομίας για το περιστατικό. Μπορούμε να την ακούσουμε? Ας την ακούσουμε, λοιπόν. Taking place, an investigation, of course, is underway. Now, the posts, these are the posts. The post said that it simply asked people on campus to shelter in place, that they are still searching the area. They are still searching the campus, despite the fact. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πάμε στην Ταϊλάνδη, όπου σε επιβολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης για περίοδο 60 ημερών προχώρησαν οι ταϊλανδικές αρχές που αφορά την πρωτεύουσα Μπανκόκ. Η κυβέρνηση επικαλέστηκε την αναταραχή που επικρατεί ενόψων εκλογών και δίνει απεριόριστες δυνατότητες ώστε να καταστήλει τις διαδηλώσεις. Ταυτόχρονα, η πρωθυπουργός, μάλλον Γκινγκ Λουκ Σιανουάτρα, εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο και τον τραυματισμό των πολιτών κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 2 Φεβρουαρίου. Όπως έχουν προγραμματιστεί, τη βλέπετε την πρωθυπουργό στα πλάνα σας. Αλλά η αντιπολίτευση με επικεφαλή τον Σουθέτ Θάουγκ Σουμπάν επιμένει στην παρέτηση της Γκινγκλουκ Σινουάτρα από την θέση της πρωθυπουργού και έχει ορίσει την 22η ημέρα του Ιανουαρίου, δηλαδή σήμερα, ως ημερομηνία ορόσημο για το σκοπό τους. Και πάλι να πάμε να γυρίσουμε στο Βέλγιο. Από Ταϊλάνδη πάμε στο Βέλγιο, όπου ξαναχτυπά ο αμετανόητος απαγωγέας και παιδεραστής και δολοφόνος μικρών από το Βέλγιο, ο οποίος από τη φυλακή όπου βρίσκεται απέστειλε μία επιστολή 44 σελίδων στον πατέρα ενός εκ των θυμάτων του, σκοτώνοντας εκτός από τα παιδιά και την αλήθεια. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά η βέλγικη εφημερίδα La Dernière, αν το διαβάζω σωστά, η οποία ανέλησε ψυχογραφικά την επιστολή. Ο Μαρκ Ντιτρού, ο οποίος το 2004 καταδικάστηκε για την απαγωγή, εχμαλωσία και βιασμό 6 κοριτσιών,
και την δολοφονία μάλλον τεσσάρων εξ αυτών. Επέστειλε την 44-σέλιδη επιστολή στο Ζαν Ντενί Λεζέν, τον πατέρα της Ζηλή, η οποία πήγαγε στα 8 της έτη. Η Ζηλή είναι από τα κορίτσια που βρέθηκαν νεκρά. Ο πατέρας της είναι γνωστή προσωπικότητα στο Βέλγιο, κυρίως λόγω του αγώνα που έκανε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την υπεράσπιση της μνήμης των δολοφονημένων κοριτσιών, και το 2012 δήλωσε ότι γυρνά οριστικά σελίδα σε αυτή την υπόθεση. Πάντως, σύμφωνα με την βελγική εφημερίδα, η επιστολή είναι σύντομη, ιδιαίτερως πρακτική, έως μονότονη θα τη χαρακτήριζαν, και δεν χωρίζεται με παραγράφους, ενώ κόλλα αναφοράς. Το ανεπισημότητας ενώ διαφαίνεται ότι ο δράστης είναι αμετανόητος. Ο αρθρογράφος επιστολής φαίνεται να είναι σε μόνιμη άμυνα, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του με κάθε λεπτομέρεια και επιβάλλει την άποψή μου με αυταρχικό τρόπο, αναφέρει η εφημερίδα. Σύμφωνα λοιπόν με τη Λαντέρνια Χέρ, ο Ντιτρού επιμένει, όπως έκανε για τη διάρκεια της δίκης του, στη θεωρία της πολιτικοδικαστικής συνωμοσίας και δεν αποκλείεται εντός των επόμενων μηνών να αιτηθεί την πρόωρη αποφυλάκησή του, παρότι δεν έχει καμία πιθανότητα, βέβαια, όπως είναι λογικό, να εισακουστεί το αίτημά του. Θα λοιπόν όσον αφορά και με τον αμετανόητο παιδεραστή και δολοφόνο. Και πάμε στη Βηρυτό, όπου έκρηξη σημειώθηκε έπειτα από επίθεση αυτοκτονίας καμικάζη σε περιοχή της Δυτικής Βηρυτού, έδρα της σιητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και τα λιβανικά μέσα ενημέρωσης στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μανάρ, μετέδωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Χαρέτ Χριέκ, η οποία υπήρξε στόχος βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας και στις αρχές του έτους. Μέχρι στιγμής γίνονται αναφορές για τουλάχιστον 4 νεκρούς και τραυματίες. Βλέπουμε λίγο στα πλάνα μας και από τα πλάνα τη Βηρυτό. Four people are believed to have been killed in this blast and around 20 others injured. Those are, of course, figures which may be liable to change. This, of course, is a very much a Hezbollah-controlled area. It's the latest of a number of similar attacks or explosions in the streets of the area, despite very stringent security measures that have been taken in recent weeks and months. So people will be asking how, yet again, the bombers have managed to slip through. All of this, of course, being seen very much in the context of the conflict in neighboring Syria, because Hezbollah, of course, is deeply involved on the Syrian government side and is being, it's believed, being attacked by radical Sunni elements trying to get revenge. Και πάμε πίσω στη Συρία. Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε φωτογράφος, ο οποίος εργαζόταν για 13 χρόνια για το Συριακό καθεστώς. Σύμφωνα λοιπόν με το τουρκικό πρακτορείο Ειδήσεων Ανατολή, τράβηξε περίπου 55.000 φωτογραφίες 11.000 ανθρώπων που βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν από την αρχή του εμφυλίου του 2011. Όσοι έχουν καταφέρει να επιζήσουν βιώνουν την απελπισία στους καταβλισμούς. Το έχουμε βαρεθεί αυτό. Είμαστε πολύ κουρασμένοι. Ακόμα και ο θάνατος είναι ευκολότερος από αυτό. Προσευχόμαστε να πεθάνουμε και να γλιτώσουμε από την πείνα και τη φτώχεια, λέει μια γυναίκα που ζει εδώ και μήνες σε καταβλισμό προσφύγων. Το καθήκον μάλλον του φωτογράφου ήταν να φωτογραφίζει τα πτώματα που στέλνονταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο, προκειμένου να πιστοποιηθεί ο θάνατός τους. Με βάση αυτές τις φωτογραφίες, η Επιτροπή που αποτελείται από τρεις πρώην εισαγγελείς για εγκλήματα πολέμου συνέταξε πόρισμα το οποίο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι γίνονται συστηματικοί βασανισμοί από το Συριακό καθεστώς. Και όπως είπαμε, συνεχίζονται οι φωνικές εκρήξεις. Και πάμε να γυρίσουμε, αφού είδαμε λίγο και τα διεθνή μας θέματα, να πάμε λίγο όπως κάθε μέρα, να δούμε λίγο ένα τρέιλερ από μία ταινία, έτσι λίγο το πιο πολιτιστικό ρεπορτάζ, όπως το ονομάζουμε. Και έτσι λοιπόν πάμε σε μία ιστορία η οποία ονομάζεται «Μία χειμωνιάτικη ιστορία». Στους κινηματογράφους λοιπόν από τις 13 Δευτέρου του 2014 από τη Village. Δεν είναι πραγματική ιστορία, είναι ρομαντική ιστορία. Και έτσι λοιπόν με φόντο τη μυθική Νέα Υόρκη και με διάρκεια περισσότερη από έναν αιώνα, η ταινία «Μία χειμωνιάτικη ιστορία» πρόκειται για μια ρομαντική περιπέτεια φαντασίας που μας μιλά για θαύματα, ανεκπλήρωτες αγάπες και την αιώνια μάχη μεταξύ του καλού και του κακού. Να πούμε πως είναι μια ταινία ιδανική για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όπως είπαμε κιόλας, η πρεμιέρα θα γίνει στις 13, μία μέρα πριν από τη γιορτή του Άγιου των Ερωτευμένων, και στην οποία να πούμε πως πρωταγωνιστούν ο άκρος γοητευτικός Colin Farrell, η Jessica Brown Findlay και η βραβευμένη με Όσκαρ Jennifer Connelly, William Hart, Eva Marie Saint και ο Russell Crowe.
Η ταινία μια χειμανιάτικη ιστορία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του βραβευμένου με Όσκαρ σιναριογράφου Ακίβα Γκόλτσμαν, ο οποίος και έγραψε και το σενάριο της ταινίας, το οποίο είναι βασισμένο στο διάσημο μυθιστόρημα του Μάρκ Χέλπριν. Πρόκειται λοιπόν για μια διαχρονική ιστορία αγάπης που μας ταξιδεύει σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, το 1916 και σήμερα. Ας δούμε το τρέιλερ να τα ακούσουμε κιόλας. Squeaks. You have a gun? I'm just robbing the place, you know? Is that still your intention? No, it isn't. Well then, I suppose the polite thing to do would be to offer you a cup of tea. You steal things? I do steal things, yeah, from time to time. Lately I've been having a bit of a disagreement with an old boss, though. Peter Lake. I want to kill him, and I want her to stay dead. What's the best thing you've ever stolen? I'm beginning to think I haven't stolen it yet. You are impossibly beautiful. What is your relationship to Beverly? Are you aware of her condition? She's dying. If you don't love me now, no one ever will. I've been blackening souls and crushing miracles for longer than I can remember. Yours is the kind of love that makes the world warm and light. The kind of love that can save her. You'll not be saving anyone. Και θα πάμε να δούμε ένα άλλο βίντεο στο οποίο, πώς θα το πούμε, από τα επιστημονικά συγγράμματα μέχρι και τα σχολικά εγχειρίδια, η εφηία μάλλον των μυρμηγκιών και των μελισσών έρχεται στην επικαιρότητα να τακτά χρονικά διαστήματα μέσα από ανάλογες συζητήσεις. Η ιδιοκτήτης λοιπόν ενός σπιτιού δεν έχασε καιρό μόλις εντόπισε τη φωλιά μυρμηγκιών στην αυλή. Το λιωμένο λοιπόν αλουμίνιο χύθηκε με ορμή μέσα στο στόμιο της φωλιάς. Το μέταλλο στέγνωσε άμεσα και ο άνδρας έσκαψε γύρω από τη φωλιά, βγάζοντας στην επιφάνεια τον αλουμινένιο όγκο μήκους 18 πόντων και βάρους 9 κιλών. Ένας περίεργος ουρανοξύστης από ορόφους και ενωμένους λαβυρίνθους δημιουργήθηκε, αφήνοντας τον ιδιοκτήτη, εμάς αλλά και εσάς που θα το δείτε, με ανοιχτό το στόμα. Έχουμε συγκλονιστεί όλοι με το θέαμα που είδαμε, όπως είπε και ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Κώστας, εργοτέχνης, πραγματικά εργοτέχνης. Για να μην χρησιμοποιήσω την έκφραση σου, Ανέστη. Ήταν πολύ καλό. Λοιπόν, και από τα μυρμήγκια και την εφηία τους, να πάμε στις... όχι τόσο εφηείς, δεν θα το έλεγα. Αλλά στις επικές λοιπόν τούμπες μοντέλων. Βέβαια είναι πολύ ωραίο να βλέπεις πασαρέλα από κοντά με τα μοντέλα να παρελάβουν το ένα πίσω από το άλλο με δημιουργίες υψηλής αρπτικής. Για κάποιους άλλους όμως
Είναι ευχάριστο. Για κάποιους άλλους πάλι καθόλου. Πόσο διασκεδαστικό μάλλον όμως είναι να μετράς τις τούμπες τους. Για όλους, πολύ. Αρκεί βέβαια να μην τραυματίζονται. Ας δούμε το βίντεο που τα μοντέλα πέφτουν στην πασαρέλα. Everybody says that the beat is everybody. Everybody, everybody. But should we get it on? Do you want to drop it? Do you want to drop it? Do you want to drop it? Drop it. Στον πρώτο σκύλο οδηγό αυτοκινήτου. Σε μια παγκόσμια λοιπόν πρωτιά, ένα σκύλο οδηγεί ένα αυτοκίνητο τελείως μόνος του σε μια πίστα στη Νέα Ζηλανδία. Ο Πόρτερ εκπαιδεύτηκε για περισσότερο από 2 μήνες για να οδηγήσει το τροποποιημένο αυτοκίνητο, συμμετέχοντας σε ένα project με στόχο την αύξηση των υιοθεσιών κατοικιδίων από τα καταφύγια των ζώων. Ένα Schauser, αν το διαβάζω σωστά, μήνυ, υποδέχεται τον Πόρτερ που το οδηγεί για περίπου 70 μέτρα, αλλάζοντας ακόμα και ταχύτητες. Ας το δούμε. Yeah. Good boy, good boy. Mm-hmm. Hey. Ride with me. Good boy. On the streets right now. Right now. Hot issue on the streets right now. Yeah, yeah. Ride with me. Ride with me. Roll with me. Let's good roll. Boy. Let's roll with me. Right. Yeah. Good. All day, right. All night now. Good boy. Ready? Ready? Yeah. Turn. Yeah. Turn. The real good, hot. Good. Say what? Turn. The real hot issue on the streets right now. Turn. Right turn. Now, right now. It's the real hot issue on the wait, streets sit. Right now. Good boy. Good boy. Good boy. Wait. Yeah. And hey, good boy. On the streets right now. Let's take him for a ride. Let's take him for a ride. Είδαμε λοιπόν και αυτό τον πρώτο οδηγό λοιπόν αυτοκινήτου, τον Πόρτερ. Θα ήταν πολύ ευχάριστο. Νομίζω και εσύ δεν θα ήθελες να οδηγάει το σκυλάκι σου. Να σε πηγαίνει καμιά βόλτα, ρε παιδί μου. Εντάξει, εμείς νομίζω οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων θα θέλαμε όχι να οδηγούν, θα θέλαμε να μπορούν να μας μιλούν ή να μας εκφράζουν τα συναισθήματά τους με λόγια, γιατί γενικότερα τα συναισθήματά τους τα καταλαβαίνουμε, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα να μπορούμε να μιλήσουμε μαζί τους. Είχα και άλλα ωραία βιντεάκια βασικά να παίξουμε, αλλά τελειώσαμε. Πήγε 9 η ώρα, 9 ακριβώς λοιπόν. Και ακολουθεί ακριβώς μετά από εμάς η Ήρο με το Ζούγκλα Vibes. Μείνετε συντονισμένοι για να νιώσετε τα vibes της τηλεόρασης, τόσο της τηλεόρασης της Ζούγκλας, όσο και της Ήρους, αν το λέω σωστά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος μας, το ξαναλέω άλλη μία φορά.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αύριο στις 7 η ώρα, γιατί μπερδεύομαι παλιά ώρα, στις 7 η ώρα ακριβώς το πρωί. Θα είναι εδώ στην παρέα σας η Νικολέτα Τσίκου να σας ενημερώσει για όλα τα θέματα της ελληνικής και της διεθνούς, μάλλον με συγχωρείτε, επικαιρότητας. Από εμένα να έχετε μια πολύ ευχάριστη και δημιουργική ημέρα. Πολλά φιλιά, καλή σας ημέρα.